Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε εδώ παρέα μας στις παρεμβάσεις. Είναι 5η 21 Σεπτεμβρίου. Ήταν μια μέρα, Δημήτρη Στούμπο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ήταν μια μέρα δύσκολη για τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου με τις κινητοποιήσεις λόγω του εργασιακού νομοσχεδίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Διότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ ο κόσμος σήμερα. Καθώς ξυπνήσαμε το πρωί και δεν ξέραμε ποια μέσα ακριβώς λειτουργούν, ποια δεν λειτουργούν, ποιες ώρες υπήρξε ένα αλαλούμ έγκαιρης ενημέρωσης. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι ήταν και ένα λάθος των εργαζομένων, οι οποίοι προφανώς δικαίωμά τους είναι να απεργήσουν για κάτι το οποίο θεωρούν ότι τους θίγει. Αυτό είναι, δεν το συζητάμε, είναι χωρίς συζήτηση. Αλλά πρέπει να σκέφτονται και τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε στις δουλειές τους. Πάνε στις υποχρεώσεις τους, έχουν θέματα. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι σήμερα ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Δημήτρη, ήταν και φάνηκε αυτό. Εγώ είχα και τηλεφωνήματα, είχα και στο ραδιόφωνο το πρωί, είχαμε και όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κυρίως λόγω την κατάσταση του μετρό που περιμέναν ότι θα λειτουργήσει μέχρι 1:30 το μεσημέρι. Ναι. Πιστεύω όσοι το δοκιμάσανε, παρολίγο θα το είχα δοκιμάσει κι εγώ, και πήγανε και πολλοί ντόπιοι, όπως λέμε, και πολλοί τουρίστες, έχουμε και αυτό το θέμα, και είχαν πρόβλημα και άκουσα και πολλές έντονες συζητήσεις. Γιατί... Από εκεί και πέρα πάντως, νομίζω ότι εκτός από το θέμα της προβληματικής μετακίνησης εργαζομένων ή κάποιων για να κάνουν τα γνωστά τις δουλειές τους, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η προσπάθεια αυτή, το λέγαμε και χθες, ήθελε να δώσει ένα σήμα στην κυβέρνηση, ιδιαίτερα για τις πιο ακραίες πλευρές αυτού του νομοσχεδίου που αφορά το δικαίωμα στην απεργία και στον τρόπο που θα αντιμετωπίζονται οι απεργοί και οι απεργοσπάστες ή οι άνθρωποι, όπως έλεγε τις προάλλες, οι άνθρωποι που θέλουν να πάνε στην εργασία τους και να μην εμποδιστούν. Είχε και μεγάλη ένταση στη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή με μια σφοδρή σύγκρουση του κ. Γεωργιάδη με... Έπεσε και μια τάκα με και το από τον κύριο Γεωργιάδη και από τον κύριο Κατσότη, νομίζω. Ναι, ο κύριος Κατσότης, ναι. Πώς τον είπε? Που τον είπε, όχι μηδενικό. Νούμερο. Και είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ένταση στη Βουλή, πρέπει να το πω και αυτό. Που εκεί, και εκεί επικεντρώθηκε και η συζήτηση για ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχει πάρα πολλές διατάξεις, οι οποίες κάποιες από αυτές σηκώνουν συζήτηση, θέλω να πω εγώ. Κάποιες είναι θετικές, κάποιες σηκώνουν συζήτηση. Σε πολύ λίγη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εργατολόγος, ο οποίος θα μας απαντήσει στα ερωτήματα και για το εργασιακό, αλλά και για τα θέματα των τριετιών και των συντάξεων, που ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο. Γι' αυτό, αν έχετε και ερωτήματα, αυτό θα γίνει μετά τις 10:30-11:20, με Skype θα τον έχουμε. Ό,τι ερωτήματα έχετε μπορείτε να μας τα στείλετε και να του τα υποβάλουμε ή να τα βάλετε μετά εσείς στην κουβέντα που θα κάνουμε εδώ πέρα στο τέλος της εκπομπής. Τώρα, το μεγάλο θέμα της ημέρας, πολιτικό βέβαια, είναι, Δημήτρη, η εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι... Πολύ έντονες έως, ναι, έως πόλεμος, καυστικές. Είναι κανονικός. Έως είναι καυστικές. Πόλεμος. Είναι πόλεμος. Μπορεί να πει και αυτό δημοσιογραφικά. Όχι, ο εμφύλιος πόλεμος είναι πάντα χειρότερος από τους άλλους πολέμους. Ο εμφύλιος έχει πολλές δυνάμεις ένθεν κακήθεν. Νομίζω ότι εδώ έχει ορισμένους πρωταγωνιστές που ιδίως ορισμένοι από αυτούς επίσης το τραβάνε στα άκρα. Γιατί αν το δεις επί των προσώπων των υποψηφίων, ανταλλάσσουν πειρά, αλλά νομίζω ακόμα σε ένα πλαίσιο στοιχειώδους ευπρέπειας. Όχι για τα υπονοούμενα, για αυτά που εκφέρουν. Ναι, τα υπονοούμενα όμως κρύβουν πάρα πολλά. Νομίζω τα ασκέρια, όπως λέω εγώ, παραδίπλα είναι αυτά που κάνουν μεγαλύτερο θόρυβο και προκαλούν και μεγαλύτερη ένταση. Και γνωστά στελέχη και γνωστοί πρόσωποι και των δύο, ας το πούμε. Υποψηφίων αρχηγών. Αναμετρώμενων υποψηφίων αρχηγών. Και η κυρία Χτσιόγλου έχει ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους από την Τρίτη, από προχθές Τρίτη. Έχει ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Νομίζω ότι άργησε λιγάκι να τους ανεβάσει τους τόνους, αν αυτός ήταν ο στόχος να μπει σε μια διαδικασία πιο συγκρουσιακή, διότι σε τρεις μέρες πλέον είναι εκλογές, για τις οποίες εκλογές πάλι τελευταία στιγμή αλλάζει πάλι το σώμα αυτών οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν. Ναι, συνεδριάζει εκτάκτως η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Ναι. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να ξέρω αν τελικά αποφάσισε, αλλά μάλλον όλοι προσανατολίζονται στο να δώσουν το καταστατικό δικαίωμα. Το είχαμε πει εδώ, αλλά ναι, θα μου πεις πώς ενδιαφέρονται τώρα γενικώς. Αλλά λέμε, για όσους ασχολούνται, παρακολουθούν, με βάση το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, πράγματι αυτοί που ψήφισαν στην περσινή κάλπη για τον κύριο Τσίπρα, οι 150.000, εκ των οποίων περίπου 40, αν τα λένε σωστά, δεν πήγαν σε αυτή τη φάση, τώρα έχουν όλοι αυτοί το δικαίωμα, αρκεί να πιστοποιηθούν την ώρα που πηγαίνουν στην κάλπη ότι ο Στούμπος όντως είχε ψηφίσει 1,5 χρόνο πριν και πηγαίνει να ξαναψηφίσει. Πριν συνεχίσουμε, επειδή στο πλάνο είναι ήδη προσκεκλημένος, να τους καλησπερίσουμε.
ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Σήμερα είναι ποδοσφαιρική βραδιά. Τύπης και ουσίας. Θα παίξουμε μπάλα και εμείς εδώ. Είναι το πραγματικό γήπεδο με τις τέσσερις ελληνικές ομάδες. Είναι και ναι. Είναι η φθινοπορεινή ησημέρια. Από αύριο μεγαλώνει το σκότος. Το σκότος. Ή μικραίνει το φως. Αλλά το λέω γιατί είναι... είδα και στην ανακοίνωση. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό για όσους μας βλέπουν. Δεν ξέρω αν την έχουν διαβάσει όλοι. Η ανάρτηση που έκανε ο κ. Κασελάκης στο τέλος λέει: είμαστε το φως ή κάτι τέτοιο. Και η ερώτησή μου είναι: ποιο είναι το σκότος δηλαδή. Λοιπόν, είναι ένα ερώτημα δημόσιο. Γι' αυτό θα παίξουμε και εμείς μπάλα. Ναι. Ο κ. Θεόφιλος. Αλλά είχαμε έτσι και ατμόσφαιρα γηπέδου και στη Βουλή. Και στη Βουλή, ναι. Ναι. Και υπάρχει και εντός ΣΥΡΙΖΑ, εντός εισαγωγικών η λέξη. Μη στεναχωρήσω τον φίλο μου, τον κύριο Ξανθόπουλο. Μια ατμόσφαιρα γηπέδου. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Δεν εμπλέκεται στην ατμόσφαιρα γηπέδου, νομίζω, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Ούτε εμπλέκομαι, ούτε θα εμπλακώ. Εγώ έχω εκφράσει από την πρώτη στιγμή, από τον Ιούλιο, ακόμα μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, την υποστήριξή μου στην Έφη Αχτσιόγλου. Παραμένω υποστηρικτής της Έφης Αξιόγλου. Εσείς παραμένετε εκεί, δεν φεύγετε. Ναι. Και, όχι. Και θεωρώ ότι είναι η βέλτιστη λύση, αλλά να πω αυτό που για μένα είναι η πεμπτουσία του ζητήματος. Το ποιος θα βγει θα το αποφασίσουν οι πολίτες. Το ζήτημα είναι την επόμενη μέρα να μπορέσει ο επικεφαλής να πετύχει μία σύνθεση έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή την όθηση που του δίνει ο κόσμος, αυτές οι 140-150 χιλιάδες άνθρωποι, να ξαναβρεθεί στο προσκήνιο, να υπουλώσει τις πληγές του και κυρίως να εμπνεύσει αισιοδοξία στον κόσμο ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις είτε της αξιωματικής αντιπολίτευσης είτε της αυριανής κυβέρνησης. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Αν καλησπέρισουμε τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟ. Καλησπέρα κύριε Οικονόμου. Πάρα ευχαριστώ και ελπίζω απέναντι στα προβλήματα να κερδίσει η πατρίδα μας 2-0 όπως κέρδισε και ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο αφού ξεκινήσαμε έτσι υπερικά. Πάντως η εκλογή. Δεν μπορεί να κρύψει τα αισθήματα. Με τίποτα. Κύριε Καγκραμάνοφ, ξέρετε, παραδοσιακό Αθηναίο είμαι. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν σημαίνει. Ο κ. Καγκλαμάνης είναι Αθηναίος. Παραδοσιακή Αθηναία είναι Παναθηναϊκή. Ο κ. Καγκλαμάνης είναι Αθηναίος παραδοσιακό, αλλά είναι Ολυμπιακό. Αυτό έχει οικογενειακή παράδοση. Σωστά. Λοιπόν, πριν πάμε στη συζήτηση με τους συνομιλητές μας εδώ, να δούμε έτσι δύο-τρία σημεία της σημερινής αντιπαράθεσης. Καταρχήν, σήμερα ξεκινούμε τον κύριο Κασελάκη. Έκλεισε ένα θέμα ο κύριος Κασελάκης, γιατί αν κερδίσει, δεν θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ επικεφαλής του κόμματός του μέσα στη Βουλή. Δεν είναι βουλευτής, δεν έχει προσφύγει βουλευτής. Έχει προκύψει λοιπόν ένα θέμα, τι θα γίνει, αν θα πρέπει να παραιτηθούν κάποιοι από τους βουλευτές επικρατείας κλπ. Λοιπόν, σήμερα ξεκαθάρισε το τοπίο. Ο κύριος Ηλιόπουλος που είναι πρώτος είπε: εγώ δεν παρετούμε. Το λέω έτσι πολύ. Η κυρία Κρήτα είπε: ο κύριος Όθων Ηλιόπουλος, να το λέμε, γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι ο Νάσος Ηλιόπουλος. Ναι, ναι, σωστά. Ναι, ο κύριος Ηλιόπουλος λοιπόν είπε ότι εγώ δεν παρετούμε. Η κυρία Κρήτα είπε επίσης ότι εγώ δεν παρετούμε και μάλιστα μας αποκάλυψε ότι ο κύριος Τσίπρας της είχε πει πριν τις εκλογές, κύριε Ξανθόπουλε, έτσι είπε η κυρία Κρήτα, ότι θα αναλάβει το κομμάτι των ατομικών δικαιωμάτων και θα έπαιρνε και το Υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να πω τώρα τι σκέφτηκα εγώ μόλις το άκουσα. Ότι αν ο κύριος Τσίπρας έταζε υπουργεία πριν από τις εκλογές, δεν είχε ιδέα προφανώς τι πρόκειται να συμβεί στις εκλογές. Και αυτό ήταν ένα ζήτημα επίσης για τον αρχηγό του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, να μην έχει εικόνα. Γιατί αν είχε εικόνα, φαντάζομαι ότι δεν θα βρεθεί στις συζητήσεις. Και ο κύριος Φίλης, θα το δούμε σε λίγο επίσης, με μια παρέμβασή του πάρα πολύ αιχμηρή. Λοιπόν, να δούμε τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος μπαίνει λοιπόν στην κουβέντα αυτή και λέει: εγώ δεν ζητάω από κανένα να παραιτηθεί. Και ουσιαστικά λέει δεν θα είμαι στη Βουλή αν είμαι αρχηγός, τουλάχιστον για ένα διάστημα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κασελάκης. Για την Κυριακή. Όχι, δεν έχω, γιατί όπως έχω πει πάντα, ξέρω για ποιο λόγο κάνω αυτό το οποίο κάνω. Και δεν φοβάμαι να χάσω, διότι ξέρω ποιος είμαι αν χάσω. Και ο ρόλος μου είναι να λέω ό,τι αλήθειες βλέπω στον ελληνικό λαό και να προτείνω λύσεις. Σήμερα έδωσα ένα μήνυμα για την ειδική αγωγή. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ντροπιάζει πραγματικά το ελληνικό κράτος. Ότι έχουμε αφήσει αυτά τα παιδιά στην ουσία στη μοίρα τους, αντί να είναι μεγάλη προτεραιότητα για την ανθρωπιά μας. Μετά τις εκλογές, εφόσον έχω την τιμή να είμαι εγώ ο επικεφαλής της παράταξης, θα έχουμε ένα μεγάλο έργο μπροστά μας για να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτά τα θέματα. Και για να το κάνουμε αυτό, δεν επαρκεί η δημοσιότητα ενός ανθρώπου. Χρειάζεται ένα κόμμα. Χρειάζεται κόμμα το οποίο θα ενεργοποιεί τα μέλη του και όργανα τα οποία θα τους επιτρέπουν να παράξουν πολιτική και να είναι μέσα στον κοινωνικό ιστό. Ακούγεται, φημολογείται ποιος θα φύγει από τη Βουλή για να πάρετε εσείς σε την θέση. Δεν θέλω, ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θέλω, ούτε ο κύριος Ηλιόπουλος, ούτε η κυρία Κρήτα, ούτε ο κύριος Αποστολάκης να παραιτηθούν τις θέσεις τους. Οι μάχες δίνονται στην κοινωνία. Θα πηγαίνω, θα συνεργάζομαι με τους βουλευτές συχνά,
Αλλά η κοινοβουλευτική ομάδα θα έρχεται μαζί μου έξω στην κοινωνία. Μιλάμε για τους αγρότες, θα πάμε στη Λάρισα μαζί. Μιλάμε για άλλα θέματα, θα πάμε εκεί που είναι στην κοινωνία. Το μεγάλο στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα είναι η γείωση στην κοινωνία. Άμα το κάνουμε, θα γίνουμε κυβέρνηση σύντομα. Λοιπόν, το λέει επίμονα αυτό, Δημήτρη, θα γίνουμε κυβέρνηση, γιατί εκεί επιμένει. Στο ότι εγώ μπορώ να κερδίσω το Μητσοτάκη και θα γίνουμε, ξανά κυβέρνηση. Και δίνει στον κόσμο μια προοπτική. Εγώ νομίζω το κάνει. Το κάνει πια και η κυρία Αξιόγλου πολύ επίμονα εδώ και δύο μέρες και λέει ότι εγώ μπορώ να κερδίσω γιατί έχω σχέδιο. Σήμερα, μάλιστα, έβαλε και ένα θέμα με τα ελληνοτουρκικά. Και πάμε να δούμε τη δήλωση καλύτερα. Πιάνω το νήμα από εκεί που το αφήσαμε χθες. Από την ανάγκη να συζητάμε πολιτικά. Όχι αφηρημένα, εντελώς συγκεκριμένα. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Και ήταν απαράδεκτο που δεν κατέστησε με δυναμισμό σαφές ότι το Κυπριακό αποτελεί κρίσιμο ζήτημα στον ελληνοτουρκικό διάλογο. Διότι πριν από λίγο ο κύριος Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ είπε ότι πρέπει να αναγνωριστεί η τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένα τέτοιο φάουλ. Ήδη από τον Ιούλιο ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι η εθνική κυριαρχία είναι μια σχετική έννοια. Εξακολουθεί να μεταχειρίζεται την εξωτερική πολιτική ως να είναι μια ιδιωτική του υπόθεση. Από την πλευρά μας είμαστε σαφείς. Στηρίζουμε σταθερά το διάλογο με την Τουρκία. Πρέπει να είναι όμως ένας δομημένος διάλογος, όχι απλή ανταλλαγή επισκέψεων. Με σκοπό την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ. Και με σαφείς, αδιαπραγμάτευτες κόκκινες γραμμές. Την μη αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας και το σεβασμό της εθνικής μας κυριαρχίας. Όπως ξέρετε, ζήτησα μια δημόσια συζήτηση με τον Στέφανο Κασελάκη. Αρνήθηκε. Εγώ όμως είμαι υποχρεωμένη να ρωτήσω. Υπό τα συγκεκριμένα δεδομένα, ποια είναι η θέση του για τον ελληνοτουρκικό διάλογο και για την άμυνα της χώρας. Εξακολουθεί να πιστεύει, όπως δήλωσε δημόσια, στη θέσπιση επαγγελματικού στρατού, διότι αυτό, ξέρετε, αλλάζει άρδιν τα δεδομένα της ασφάλειας στη χώρα. Και αυτό σημαίνει ότι οι φτωχότεροι νέοι μας θα υπηρετούν επαγγελματικά, ενώ οι πιο πλούσιοι θα απαλλάσσονται. Είναι δικαίωμά μας να γνωρίζουμε και να αποφασίσουμε έχοντας όλα τα δεδομένα στα χέρια μας. Από την πλευρά μου είμαι σαφής. Χρειάζεται συγκροτημένο και συγκεκριμένο σχέδιο. Μόνο έτσι θα νικήσουμε. Βάζει και εκείνη το θα νικήσουμε και χτυπάει στο μαλακό υπογάστριο τον κύριο Κασελάκη για μια δήλωσή του, ατυχέστατη κατά την άποψή μου, την οποία την άδειασε και ο κύριος Αποστολάκης. Αποστολάκης, που είναι ο άνθρωπος που δεν είναι μαζί του. Που σημαίνει ότι αυτό είναι το σκληρό ροκ που λέμε, νομίζω εγώ, το λέγαμε και χθες. Και να κλείσουμε μια δήλωση που έκανε ο κύριος Φίλης, που έχει βγει και αυτός μπροστά το τελευταίο διάστημα, εναντίον του κύριου Κασελάκη, πρέπει να πω, και με πολύ αιχμηρό τρόπο. Υποχρεώνεται και διαφωνώ. Με θολό πλαίσιο που όσο το κάνει πιο συγκεκριμένο θα καταλάβουμε τα διέξοδα που υπάρχουν. Είναι ένα πλαίσιο που μας βγάζει από το χώρο της αριστεράς. Από εκεί πέρα οι επιλογές του καθενός είναι σεβαστές και να τις κάνει. Θα ήθελα να πω το εξής. Άκουγα προηγουμένως, κάπου σε ένα, ανέβηκε σε ένα βιντεάκι, τον Στέφανο, ο οποίος είχε πάει σήμερα στη Χαλκίδα και μιλούσε με τους ανθρώπους και τους έλεγε: εγώ είμαι εδώ, βοηθάω. Και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έφερε τους ανασφάλιστους, τους ασφάλισε και είπε για το κυβερνητικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε που ήταν ο Κασελάκης όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή και ο Πολάκης και ο Ξανθός ως υπουργοί στην υγεία, δίναν τη μάχη τους ανασφάλιστους? Στη Νέα Δημοκρατία. Ψήφιζε Μητσοτάκη, τα συνεργάτες του Μητσοτάκη από το 12 έως το 16, έως το 15, συγγνώμη, που ήταν κυβέρνηση ο Μητσοτάκης, και προσυπέγραφε συνεπώς τις μνημονιακές πολιτικές αυτές, το έχει γράψει ο ίδιος, και μετά ήταν υπέρ του Μητσοτάκη στο να γίνει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία. Πώς μπορεί να επικαλείται λοιπόν με αξιοπιστία σήμερα στον απλό πολίτη, ο οποίος τραβάει τα πάνδυνα σήμερα στις λάσπες μέσα, στο κρύο, στη φτώχεια, να του λέει ότι εγώ ήμουν ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ, ήταν Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει δικαίωμα να αναθεωρήσει ο κ. Κασελάκης, δεδομένου ότι είναι και ένας άνθρωπος 35 ετών. Έχουμε δικαίωμα να αναθεωρούμε, αλλά όχι να διεκδικούμε να είμαστε πρώτοι. Προσέξτε το αυτό. Διότι τότε δεν υπάρχει αυτοκριτική, υπάρχει άλλο πράγμα που θέλω να το σχολιάσω. Μάλιστα. Αν κάνω λάθος, βεβαίως. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ του δίνει αυτή τη δυνατότητα. Και οι βουλευτές σας του δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Το είπα και νωρίτερα. Βεβαίως το δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό έχει να κάνει με το πώς διαμορφώθηκε ως κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς φτάσαμε με αυτόν τον ασπόνδυλο πολυσυλλεκτισμό, ό,τι μαζεύαμε παντού, να φεύγουν προς παντού ξανά. Ασπόνδυλος πολυσυλλεκτισμός, ε. Ό,τι να είναι δηλαδή, είπε τώρα. Επειδή υπάρχει μια συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση, όχι από τον κύριο Φίκλη, από συναδέλφους μας στο ρεπορτάζ, αλλά και από κάποιους κύκλους της Νέας Δημοκρατίας, επειδή έτσι όπως ακούγεται αυτό που λέει ο κύριος Φίλης, φαίνεται ότι συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος
Κασελάκης. Οι κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας διαψεύδουν ότι υπήρξε οποιαδήποτε επαφή με τον κύριο Μητσοτάκη ή κάποια συνεργασία συγκεκριμένη. Δέχονται όμως ότι μέσω ενός άλλου προσώπου, αναφέρθηκε σε 2-3 κανάλια αυτό, όπως είναι αδέλφος μας, ναι, ότι είχε επιδιώξει κάποια, έκανε κάποια απόπειρα προσέγγισης. Άλλο το ένα και άλλο αν ήταν απασχολούμενος. Εγώ οφείλω να πω ότι σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης είχε πει εξ αρχής ότι είχε στηρίξει τον κύριο Μητσοτάκη όταν ήταν η εκλογή του. Και είχε γράψει και η ηγεσία. Και μάλιστα το πιο απλό νομίζω ότι είπε και ο Φίλης σε αυτή τη συζήτηση, αν και δεν την έχω δει όλη, ότι δημοσίευσε και ένα άρθρο το καλοκαίρι, τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο. Έτσι, εντάξει, okay. Τώρα, μετά τις εκλογές. Λοιπόν, κύριε Ξανθόπουλε, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που έλεγε. Ποιος το έλεγε, σε ποια ταινία το έλεγε. Ο Ηλιόπουλος το έλεγε. Είσαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Βάλετε και τρίτο Ηλιόπουλο στη συζήτηση. Θα μπερδευτούν οι θεατές. Ο Ντίνος. Μετά τον Όθωρ και τον. Ο Μακαρίτης Ντίνος, αν επανέλειψε. Έχω ένα ερώτημα. Με πολλή κουλτούρα ηθοποιός. Επειδή το βάλετε εσείς. Το βάλετε πριν εσείς και είπατε. Το ζητούμενο είναι να πάμε την επόμενη μέρα όλοι μαζί. Πώς θα πάτε όλοι μαζί όταν ακούγονται αυτά. Δηλαδή να ρωτήσω κάτι. Είπε η κυρία Χρυσόγλου χθες, ο κύριος Κασελάκης δεν μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη. Αυτό που είπε χθες η κυρία Χρυσόγλου θα ισχύει και τη Δευτέρα, φαντάζομαι. Βεβαίως. Δεν θα αλλάζει αυτό τη Δευτέρα. Βεβαίως. Από την Πέμπτη. Ξαφνικά δεν μπορεί να πει οποιοδήποτε, εντάξει, θα πάμε τώρα όλοι μαζί και θα νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη. Προσέξτε λίγο. Έχετε δίκιο όπως το θέτετε δημοσιογραφικά. Εγώ τι εννοώ για το όλοι μαζί. Εγώ δεν θεωρώ. Να προσθέσω κάτι. Βεβαίως. Για τα ζόρια, για τα δύσκολα είμαστε εδώ. Έτσι. Όχι, μα οι πολίτες αυτά ρωτάνε. Εγώ σας λέω ότι μας ρωτάνε νέοι άνθρωποι κτλ. Δεν μπορώ να πω και ονόματα μετά. Αφού αυτό το περιβόητο SMS που κατά κάποιο τρόπο συκοφαντούσε άγρια, ομά, προκλητικά την κυρία Χτσόγλου, κυκλοφόρησε την Πέμπτη. Και μάλιστα όχι από ένα τυχαίο πρόσωπο, από γνωστό πρόσωπο της πιάτσας, όπως λέμε. Γιατί δεν ήταν πιο σφοδρή η αντίδραση της κυρίας Χτσόγλου από τότε. Ναι. Λοιπόν, είστε και νομικός, γι' αυτό το λέω. Κοιτάξτε, να απαντήσω, καταρχάς να απαντήσω στο εύκολο. Γιατί δεν ήταν σφοδρή η αντίδραση, ούτε πορτ παρόλ της κυρίας Αχτσιόγλου, ούτε και έχω μια εκτίμηση. Το εκτίμησε έτσι το. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι η Έφη Αχτσιόγλου καταρχάς το υποτίμησε αυτό. Έτσι. Και αυτό το πράγμα πήρε μία. Έγινε viral και έγινε το κυρίαρχο, λάβαρο έγινε στην αντιπαράθεση. Οπότε αναγκάστηκε μετά να στείλει εξώδικο και βέβαια πάρθηκε πίσω. Έτσι κατέβηκε ανάρτηση. Δηλαδή, από άποψη αποτελέσματος, δικαιώθηκε πλήρως η Έφη Αχτσιόγλου. Σωστό είναι. Έτσι. Άρα λοιπόν θεωρείται ως μη γενόμενο για να είμαστε. Να συζητάμε ουσιαστικά. Τώρα να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε, που για μένα είναι ο πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης μέρας. Εγώ όταν λέω, και το έχω γράψει κιόλας και σε άρθρο που σήμερα δημοσιεύεται στα Νέα, έχω πει το εξής. Ανεξάρτητα το ποιος θα βγει πρώτος, θα έχει απέναντί του έναν δεύτερο, έναν διεκδικητή, μέχρι πρώτην ως διεκδικητή, ο οποίος θα έχει ένα 45, 46, 48, δεν ξέρω πόσο. Άρα δηλαδή δεν μπορείς να πας με τη λογική ότι εγώ κέρδισα και από εδώ και μετά ακριβώς. Τι θα γίνει, θα πρέπει να κάνεις συνθέσεις. Δεν λέω ότι τώρα είμαι εγώ αρχηγός και θα πει Αχτσιόγλου ο Κασελάκης μπορεί το αντίστροφο. Θα πρέπει πια να κάνει συνθέσεις. Τι έχω να συνεισφέρω εγώ στην κοινή προσπάθεια για τον ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης μέρας. Τρεις βασικές ιδέες στο κομμάτι αυτό. Τι έχεις εσύ να προσφέρεις για το ΣΥΡΙΖΑ, για την οικοδόμηση του ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης μέρας. Αυτό. Και εκεί να κοιτάξουμε όλοι στο βαθμό που μας αναλογεί. Εγώ δεν έχω κομματική θέση, δεν είμαι κεντρική επιτροπή, δεν είμαι πολιτική γραμματεία, είμαι βουλευτής, αλλά έχω σαφώς ένα ρόλο. Και εκεί λοιπόν να κοιτάξουμε όλοι να οικοδομήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης μέρας. Θέλω δε να υπενθυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε ΣΥΡΙΖΑ, έγινε δηλαδή ένα κόμμα εξουσίας βεβαίως υπό τον χαρισματικό Αλέξη Τσίπρα, αφού κατόρθωσε να ενώσει διάφορες φυλές της αριστεράς, από τους τροτσκιστές μέχρι την ανανεωτική αριστερά. Όλους αυτούς κατόρθωσε να τους βάλει σε ένα πλαίσιο και έτσι να δώσει μια αίσθηση στον κόσμο ότι μπορούμε. Από εκεί άρχισε η αλματώδης άνοδο και βέβαια υπήρχε ο χαρισματικός Αλέξης Τσίπρας που μπορούσε όλα αυτά τα πράγματα να διαχειρίζεται. Τώρα δεν υπάρχει ο Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχει όμως η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει η ανάγκη της κοινωνίας και κυρίως υπάρχει το αίσθημα της ευθύνης. Γιατί, καταλήγω με αυτό, δεν είμαστε την εποχή που γεννούσαν τα κοκόρια μας. Είμαστε δύσκολα, προερχόμαστε από μια διπλή ήττα, η κοινωνία έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεύτερη αθρίζει κραυγαλαίες εμφατικές αποτυχίες και πρέπει να δώσουμε στην κοινωνία μια
μια νότα αισιοδοξίας ότι ναι, εμείς μπορούμε και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το απεμπολίσει κανένας. Με αυτή την έννοια είμαι αισιόδοξος. Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο και από τους πολιτικούς αντιπάλους εδώ. Εντάξει, υπάρχει πάντα λογική, το ξέρω ότι δεν παρεμβαίνουμε στα εσωκομματικά άλλων. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το συζητάει όλη η κοινωνία το θέμα αυτό. Έχουμε και πάρα πολλά τηλεφωνήματα για το θέμα αυτό κάθε βράδυ, που συνήθως οι άνθρωποι τηλεφωνούν για τα θέματα τους της καθημερινότητας. Άρα και από ανθρώπους οι οποίοι είναι υπέρ του κ. Κασελάκη και από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ και παρεμβαίνουν στην κουβέντα αυτή. Εσείς πώς το παρακολουθείτε όλο αυτό, τι βλέπετε? Κύριε Ξενάκη, από την ημέρα που είχε πρωτοεμφανιστεί, νομίζω ήταν μια-δυο μέρες με το αρχικό βίντεο, ήμουν εδώ και είπα κάτι που στεναχώρησε τον κύριο Στουμπό, τον εξένησε. Θα επανέλθω σε αυτό όμως απόψε. Καταρχήν να πάω στο βίντεο της κυρίας Αξόγλου για ένα μόνο λόγο, όχι για όλα τα άλλα που είπε, για την κατηγορία που εκτόξευσε εναντίον του Πρωθυπουργού σχετικά με το Κυπριακό. Ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε, και αυτό θα γίνει ώρα Ελλάδος μία τα μεσάνυχτα απόψε, να απαντήσει στον κύριο Ερντογάν για το Κυπριακό από το ίδιο βήμα που αυτός έβαλε το θέμα. Και θα πει την πάγια εθνική θέση που στήριξαν όλες οι κυβερνήσεις, ότι μόνο μέσα στα πλαίσια του ΟΗΕ. Άρα η κυρία Αξιόγλου βιάστηκε, και να το έκανε αυτό ο κύριος Κασελάκης θα είχε το άλοθη της απειρίας. Η κυρία Αξιόγλου δεν της δίνω το άλοθη της απειρίας, γιατί είναι αρκετά έμπειρη συνάδελφος. Φεύγει αυτό. Κύριε Στούμπο μου, εγώ είναι η τρίτη φορά που θα μιλήσω για τον κύριο Κασελάκη. Η πρώτη ήταν που ήμασταν παρέα. Η δεύτερη ήταν που έτυχε να είμαι σε ένα κανάλι και την προηγούμενη μέρα του είχε γίνει η αήθης επίθεση για την προσωπική του ζωή, όπου με πολύ θυμό και οργισμένος δημόσια ετάχθηκα με το μέρος του κυρίου Κασελάκη. Και το ίδιο λέω και απόψε, να πούμε. Από εκεί και πέρα, αυτό που σας είχα πει, ότι το πολιτικό μου ένστικτο λέει, δεν μπορώ να το τεκμηριώσω, ότι έχει επιλεγεί για να παίξει συγκεκριμένο ρόλο και μου είπε ότι είναι πολύ βαρύ, και είπα το δέχομαι ότι είναι πολύ βαρύ, κυρίως επειδή δεν μπορώ να σας φέρω αποδείξεις. Ναι. Όσο περνάει ο καιρός, ξέρετε, μου γίνεται πεποίθηση. Όχι ότι είναι πράκτορας, όχι ότι ο άνθρωπος, αν γίνει αρχηγός, θέλει το κακό της Ελλάδος, αλλά κάποιοι θέλουν να φτιαχτεί το νέο δίπολο στην Ελλάδα, που στην ουσία θα έχει μεν ιδεολογικές διαφορές, αλλά που σε ό,τι αφορά τις γεωπολιτικές τους επιδιώξεις και τα οικονομικά τους συμφέροντα, εναλλασσόμενο το ένα και το άλλο κόμμα στην εξουσία, αυτά δεν θα διακυβεύονται. Είναι τελείως προσωπική μου άποψη, δεν χρεώνεται στη Νέα Δημοκρατία, σπέβδω να σας το πω, και μακάρι να διαψευστώ. Τον χρησιμοποιούν κάποιοι δηλαδή, λέτε? Μακάρι να διαψευστώ. Και αναγνία του ότι είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος. Είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος. Φαίνεται, έχει χάρισμα. Γιατί και εμένα μπορεί να ήθελε να σκηνοθετήσει ο Παζολίνη. Δεν έχω το ταλέντο του Κασελάκη. Δεν θα τα έλεγα τόσο καλά όσο τα λέει ο Κασελάκης. Είναι ταλαντούχος. Αλλά αυτή τη στιγμή, εγώ σαν τρίτος πολίτης, δεν παίρνω θέση περί του ενός του άλλου, βλέπω ότι κάθε μέρα μου κουνάει μπροστά μου ένα λευκό χαρτί. Δεν έχει γράψει τίποτα πάνω στο χαρτί. Το μόνο που έχει γράψει είναι σχετικά με τη θητεία που θα μου επιτρέψει να του πω, ενώ είναι μοντέρνος, νέος κτλ. Είναι λαϊκίστικη προσέγγιση για να πάρει τους ψήφους των νέων. Ναι. Και ο κύριος Αποστολάκης, που είναι εκ δεξιών του, πολύ εκ δεξιών του, έτσι, τον έχει αδειάσει για το θέμα αυτό. Την ίδια ώρα σχεδόν, την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα. Δηλαδή το άκουσα με τα αυτιά μου. Ναι, σωστά το λέτε. Εγώ απλά, εντάξει, έχω περάσει κι εγώ τόσα χρόνια που είμαι στην παράταξή μου και στο κόμμα μου αναλλαγές αρχηγών, ξέρω ότι γίνονται κάποια τέτοια πράγματα, αλλά οπωσδήποτε ως παλιός κοινοβουλευτικός, και με αυτό κλείνω, μακάρι από τη Δευτέρα να βρουν το δρόμο τους οι συνάδελφοι, γιατί η εξωματική αντιπολίτευση δεν είναι απλά ένα δημοκρατικό κόμμα στη Βουλή. Είναι με βάση το Σύνταγμα ο τέταρτος θεσμικός παράγων της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Άρα πρέπει να βρουν την ηρεμία τους, το τι δρόμο θα ακολουθήσουν, το δικό τους θέμα. Εδώ πράγματι δεν την έχω δουλειά εγώ να παρέμβω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όποιον θέλει να σε εκλέξω. Λένε κάποιοι ότι η παρουσία Κασελάκη είναι ένα θέμα πρόβλημα και για το Πασό. Ότι μπορεί να σας κλέψει την παράσταση στο χώρο αυτών. Τώρα που εσείς κάνετε την προσπάθειά σας να γίνετε εσείς αξιωματική αντιπολίτευση σε πρώτη φάση για να γίνετε μετά κυβέρνηση. Εντάξει, ωραία συζήτηση, γιατί πολλές φορές το συζητάμε αυτό που λέτε.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κυβερνητικό κόμμα με χαμηλά ποσοστά. Το λέω γιατί. Γιατί έτσι προσεγγίζουμε την πολιτική, έτσι προσεγγίζουμε τον τρόπο που απευθυνόμαστε στους Έλληνες πολίτες, με προγραμματικό πλαίσιο, με προγραμματικές διεργασίες και σε επαφή και προσπαθώντας να δώσουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για επίλυση συγκεκριμένων κοινωνικών προβλημάτων. Το λέω γιατί. Το λέω διότι η δουλειά του ΠΑΣΟΚ και η δουλειά που κάνουμε δεν είναι για να πάρουμε κάποιο πόντο από το ΣΥΡΙΖΑ για να είμαστε δεύτεροι. Η δουλειά του ΠΑΣΟΚ που έκανε πάντα ήταν να, είτε από τη θέση αντιπολίτευσης είτε από τη θέση κυβέρνησης, να προσφέρει συγκεκριμένες λύσεις, συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα. Οπότε αυτό δεν αλλάζει. Τώρα, επειδή σχολιάσαμε λίγο το ΣΥΡΙΖΑ, μου επιτρέψτε να κάνω το εξής σχόλιο. Η αλήθεια είναι ότι η έλευση του κυρίου Κασελάκη λειτουργήσε σαν καταλήτης να γίνει μια πολιτική ζήτηση πίσω από μια εκλογική διαδικασία, πράγματι στο πολύ σημαντικό θεσμικό παράγοντα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο άλλαζε αρχηγό, περίπου εγκρυπτό και χωρίς να γίνει καμία συζήτηση ούτε στην ελληνική κοινωνία ούτε μεταξύ μας. Οπότε από μόνο του η εμφάνιση Κασελάκη, ας πούμε ότι έχει λειτουργήσει θετικά για να ξεκινήσει μια κουβέντα, έστω και στο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω διότι έχουν περάσει 2 μήνες από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι θα παραιτηθεί και ότι δεν ξανακατέβει και πολύ λίγα η ελληνική κοινωνία άκουσε γι' αυτό. Και το λέω γιατί. Η παρουσία του κυρίου Κασελάκη δεν μας φοβίζει. Δεν σας και επειδή μας έχουν κάνει την ερώτηση ότι είναι χαρισματικός, νέος, ότι κάνει και τον κύριο Ανδρουλάκη να μοιάζει μεγάλος. Να σας πω κάτι. Που είναι και αυτός ένας νέος άνθρωπος. Είναι ένα πράγμα το οποίο θα έπρεπε να προβληματίζει όλους μας, όλα τα πολιτικά κόμματα, πώς θα προσεγγίσουμε τους νέους. Ξέρετε, αυτές τις συζητήσεις τις κάνουμε. Τις κάνουμε και μέσα στα κόμματά μας, αλλά τις κάνουμε και πολύ συχνά μεταξύ μας. Αν ο κύριος Κασελάκης έχει βρει έναν τρόπο να απευθυνθεί σε ένα κομμάτι, τότε έχουμε μάθει. Αλλά ο τρόπος απεύθυνσης με το μήνυμα είναι 2 πολύ διαφορετικά πράγματα. Άλλο είναι πώς μπορείς να απευθυνθείς το μήνυμα. Και άλλο είναι τι τους λες. Το λέω γιατί από τη στιγμή που πάμε στα πολιτικά ζητήματα και στα πολιτικά μηνύματα, βλέπετε ότι εκεί υπάρχει ένα κενό. Ο κ. Κακλαμάνης, που είναι πολύ έμπειρος κοινοβουλευτικός αλλά και στην πολιτική, είπε ότι δέχεται μια απειρία. Η απειρία αυτή, ξέρετε, βγαίνει. Δεν είναι μόνο ότι το συζητάμε μεταξύ μας. Άρα υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι πώς προσεγγίζουμε τους πολίτες και ένα άλλο τι λύσεις δίνουμε. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχει επιλέξει εδώ πολύ καιρό να κάνουμε μια δύσκολη κοπιαστική δουλειά η οποία είναι να προσφέρουμε συγκεκριμένες λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα. Τώρα, αν το στυλ το οποίο έχει φέρει ο κ. Κασελάκης στους τελευταίους 2 μήνες αρέσει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε, αρέσει. Αλλά δεν μας φοβίζει γιατί ο κόσμος ψάχνει συγκεκριμένες λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα. Δεν ψάχνει στυλ. Δημήτρη, να σε ρωτήσω εσένα για να απαντήσει ο κ. Ξενοδόπουλος. Αν υποθέσουμε ότι την Κυριακή το βράδυ κερδίζει ο κ. Κασελάκης, οι αριθμοί αυτό λένε, αλλά η κάλπη είναι κάλπη. Έχουμε πει και στη Νέα Δημοκρατία είχαμε ανατροπές στην τελευταία εκλογή. Περιμέναν όλο τον κ. Μημαράκη και εξελέγει ο κ. Μητσοτάκης. Λοιπόν, θα μπει το Σάββατο την Κυριακή το βράδυ στην Κομοδούρου, θεωρητικά, με κάποιους ανθρώπους γύρω του. Η κυρία Αξιόγλου προχθές είπε, βλέπουμε ποιοι είναι γύρω του. Ο κύριος Πολάκης, η κυρία Τζάκρη, δεν το είπε, φαντάζομαι, έτσι την τύχη. Ξέχασα τον κύριο Τσίπρα, όχι τον Αλέξη. Τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, ο οποίος πριν από λίγη ώρα, πρέπει να πω, σήμερα γίνει και αυτό, και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Τσίπρας ακόμη πιο εμφατικά, πάλι υπενόησαν ότι η κυρία Αξιόγλου, δεν το είπαν έτσι ονομαστικά, αλλά το άφησαν να νοηθεί με τις τοποθετήσεις τους, με τις πρωτόδες, δεν έχει σημασία. Επιμένουν στη θεωρία ότι ήταν μέσα σε αυτούς οι οποίοι σπρώχνουν τον κύριο Τσίπρα να παραιτηθεί. Και παίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω. Κανείς δεν λέει από αυτούς ότι εγώ δεν το πιστεύω αυτό και δεν έχει συμβεί και δεν είναι η ίδια τουλάχιστον. Μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι γύρω-γύρω της, αλλά δεν είναι αυτή. Ούτε καν αυτό δεν ακούγεται. Μια στιγμή τώρα, γιατί έχουμε την εκκρεμότητα με το πώς στάθηκε στο αίτημα της κυρίας Αξιόγλου ο κύριος Κασελάκης να καυτηριάσει την βρώμικη μέθοδο που κυκλοφόρησε. Ο κύριος Κασελάκης προτίμησε να κάνει, όπως λέμε, εξ αντιδιαστολής. Είπε ότι την πιστεύω την κυρία Αξιόγλου. Κάπως έτσι το διατύπωσε σήμερα. Εγώ τώρα μιλάω για τους άλλους όμως. Ναι, εσύ μιλάς για τους άλλους τώρα γιατί πράγματι. Αφού προηγουμένως είχε πει δεν γνωρίζω και ότι δεν ήμουν εδώ. Πολύ σωστά. Και το διόρθωσε μετά. Έκανε το επεσήμανε και η κυρία Αξιόγλου. Είπε χθες το βράδυ, σήμερα είπε αυτό. Ότι άλλαξε αυτό που είπε το βράδυ. Ναι. Λοιπόν, είμαστε πλήρως στο ρεπορτάζ, μα τη βοήθεια την παρακολουθεί και ο Κακλαμάνης, βλέπω. Σωστό. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το θέμα ότι σε αυτή την περίπτωση είναι προφανές ότι
κατά τη γνώμη μου, να το πω και λίγο όσο μπορώ πιο κομψά, γκαζώνουν πάρα πολύ μια σειρά στελέχη δίπλα στον κύριο Κασελάκη. Τώρα, ο πιο έμπειρος από αυτούς είναι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Παπάς. Το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι θολό. Μπορεί να εκλαμβάνεις εσύ ή ο άλλος, δικαιούται να εκλάβει κάποιος ότι μάλλον υπονοεί την Αχτσιόγλου ή κάποια άλλα στελέχη. Και προσπαθεί ο καθένας να το εξηγήσει με έναν τρόπο, πώς να το πω, πολύ ατμοσφαιρικό. Θα προτιμούσαν να πούνε κάτι πιο συγκεκριμένο. Χειροπιαστό μπροστά στους πολίτες, δεν μιλάνε. Και καταγγέλνουν το στούμπο, λέω. Δεν πάμε με υπονοούμενα. Γιατί άκουσα και τον κύριο Τζουμάκα, λέω ένα παράδειγμα, για να μην μείνουμε μόνο στο δίπολο. Είχε βγει σε ένα κανάλι στο Κόντρα, αν θυμάμαι καλά. Είπε διάφορα, αλλά δεν έλεγε ποτέ κανένα όνομα, καμία τεκμηρίωση. Που έχει μεγαλύτερη εμπειρία και διαδρομή στα πολιτικά πράγματα ο κύριο Τζουμάκα και ω υπουργό. Λες ότι αφήνει να πλανούνται πράγματα στην ατμόσφαιρα. Νομίζω είναι λάθος του αυτό, να το πω κομψά. Και επειδή ρεπορταζιακά πρέπει να πούμε και το άλλο στοιχείο, ότι η γραμματέα, η απερχόμενη και ο αναπληρωτή γραμματέα, ο απερχόμενο, κάναν μια κοινή δήλωση σήμερα. Έκκληση προ όλα τα στελέχη, για όλα ενότητα, τα μέλη. Όχι μόνο για ενότητα, για μια μεγαλύτερη προσοχή, υπευθυνότητα. Και πώ να το πω, να μην συνεχιστεί αυτό το κλίμα. Είναι μάλλον καθυστερημένη η έκκληση, νομίζω. Γιατί απ' την άλλη γνωρίζω και καταγγέλνουν συγκεκριμένοι πολίτε και φίλοι και μη φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ας το πούμε στο Facebook ο Στούμπος γράφει να μην πω. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό που υφέρπει εδώ και μερικές μέρες, ότι η κυρία Αχτσιόγλου ουσιαστικά είχε ατζέντα από πριν και πριν τις εκλογές είχε ατζέντα. Να διώξουμε τον Τζίπρα, να μην τον βοηθήσουμε, να τον διώξουμε και να πάρω εγώ την ηγεσία. Αυτό το λέω πολύ χοντροκομμένα. Τον γκρόσο μόντο. Θα πω το εξής. Εγώ θα σας πω γιατί. Είναι η κατάσταση είναι συγκεχημένη και κανείς δεν μπορεί να έχει μία τεκμηριωμένη γνώση. Γνώμη μπορεί να έχει, γνώση δεν μπορεί να έχει. Εγώ άκουσα την Έφη Αχτσιόγλου που είπε ότι ήμουνα πολύ στενή συνεργάτητα του Αλέξη Τσίπρα, στάθηκα δίπλα του σε όλα, ήτανε αποφάσεις συλλογικές και οι προσωπικές μας σχέσεις εξακολουθούν και είναι άριστες. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης που κάνουμε. Είναι άλλο να διαφωνώ με τον Αλέξη Τσίπρα σε μια επιλογή και να έχω μια συντροφική αντιπαράθεση και άλλο είναι η κατηγορία για υπονόμευση. Η κατηγορία για υπονόμευση σημαίνει σχέδιο, σημαίνει στρατηγική, σύστημα, έτσι. Τώρα να πω το εξής. Είναι με τον Τσίπρα από το 12 μαζί. Είναι κορυφαίος τέλεχος. Οι σχέσεις τους είναι πολύ στενές. Και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν και αφελής, εν πάση περιπτώσει. Δεν αντιλαμβανόταν το τι γίνεται γύρω του κτλ. Νομίζω δηλαδή ότι και γι' αυτόν τον λόγο, κύριε Στούμπο, πιθανόν υφέρπει και υπάρχει πλανάται στην ατμόσφαιρα χωρίς να γίνονται πολύ συγκεκριμένες αναφορές. Ξαναλέω όμως, θα πρέπει να γίνει μία διάκριση. Άλλο είναι η πολιτική αντιπαράθεση, η διαφωνία, γιατί εντάξει, με τον πρόεδρο μπορείς να διαφωνήσεις και εγώ έχω διαφωνήσει σε ορισμένες επιλογές. Δεν είναι έτσι πρέπει να γίνεται στα κόμματα. Και άλλο είναι η κατηγορία για υπονόμευση. Νομίζω αυτό κανείς μας δεν πρέπει να το αφήνει αναπάντητο. Και νομίζω ότι ήταν πολύ επαρκής η απάντηση που έδωσε η Έφη Αχτσιόγλου και σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να πω και κάτι άλλο για να το συνδέσω με το παρελθόν. Ότι ξέρετε αυτή είναι μια αλλαγή αρχηγού η οποία γίνεται, έχει κατά τη γνώμη μου δύο πολύ σημαντικές παραμέτρους. Ζούμε ιστορικές στιγμές και το εννοώ αυτό. Καταρχάς υπάρχει τώρα το διαδίκτυο. Που σημαίνει δηλαδή ότι ο καθένας μπορεί να γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την άποψή του και να πάρει φωτιά το σύμπαν. Που δεν υπήρχε στην περίοδο που ο Σίμητης αντικατέστησε τον Παπανδρέου ή ακόμη και στην περίοδο που ο Μητσοτάκης αντικατέστησε τον Καραμαλή. Έτσι αυτά δεν υπήρχαν σε αυτή την έκταση τουλάχιστον. Το δεύτερο που εμένα με εντυπωσιάζει είναι το εξής γεγονός. Ότι για πρώτη φορά στο πολιτικό σύστημα της χώρας, από όσο ξέρω από τη μεταπολίτευση και μετά, η αλλαγή ενός αρχηγού γίνεται με έναν άνθρωπο που είναι παντελώς εξωτικός, απ' έξω. Ενώ δηλαδή μέχρι τώρα έφευγε ο σχορεμένος ο Κωστής Στεφανόπουλος να κάνει τη Διανά, ήταν στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, έκανε τη Διανά. Ο Τσοβόλας ο σχορεμένος έκανε το Δίκη. Καμένος έκανε το λαό. Μπράβο, ήταν στελέχη από το στελεχιακό δυναμικό τους ξέραμε. Για πρώτη φορά στο πολιτικό σύστημα εμφανίζεται ένας άνθρωπος εντελώς εκτός και όχι απλώς εμφανίζεται, φαίνεται να κυριαρχεί. Το γεγονός ότι τώρα τρεις άνθρωποι εδώ και τρεις πολιτικοί
τις άνθρωποι και δύο δημοσιογράφοι. Λάψος λίγκουε. Λάψος λίγκουε. Λοιπόν, τρεις πολιτικοί και δύο δημοσιογράφοι. Μιλάμε τόση ώρα για αυτό, σημαίνει ότι πραγματικά είναι ένα φαινόμενο. Και αυτό, νομίζω, αυτό πρέπει, εκτός από το κομματικό, το κομματικό, εκτός από το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, αυτό πρέπει να κρατήσουμε, ότι έχουν αλλάξει οι όροι του παιχνιδιού. Τώρα όμως θα σας πω κάτι. Μου το στείλανε πριν από λίγο, δεν το είχα δει πριν πούμε μέσα, γιατί πρέπει να γίνει τελευταία ώρα αυτή. Έκανε δηλώσεις ο κύριος Κασελάκης για το θέμα που έβαλε για την Κύπρο η κυρία Φιόλου. Ότι δηλαδή δεν πήρε θέση ο κύριος Μητσοτάκης όταν μίλησε για δύο κράτη στην Κύπρο ο Ερντογάν. Και στις δηλώσεις του επάνω αποκαλεί το ψευδοκράτος κρατήδιο. Μάλιστα. Και παρεμβαίνει δημοσιογράφος και τον διορθώνει και λέει ψευδοκράτος. Ναι. Αυτό σημαίνει, αυτό είναι που έλεγε η κυρία Χτσιόγλου πριν πάντως. Η ανεπάρκεια, η απειρία, ενδεχομένως η έλλειψη γνώσεων για θέματα εξωτερικής πολιτικής, που είναι πολύ σοβαρά θέματα. Κοιτάξτε, εδώ που βρισκόμαστε στην κυβέρνηση, δεν είμαστε η Ελβετία. Δεν θέλω να συνεισφέρω στη συζήτηση με την έννοια ότι. Λέω γιατί θα γίνει θέμα αυτό. Εγώ έχω τοποθετηθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι θέματα που θα τα αξιολογήσουν οι πολίτες. Να σας ρωτήσω κάτι όμως. Βεβαίως. Κύριε Σούμπο, να πω κάτι ένα λεπτό. Επειδή άκουσα τον κύριο Ξανθόπουλο που μίλησε για τη δύναμη του διαδικτύου. Σήμερα λοιπόν μου υπενθύμισε ο Κώστας ο Τασούρας, ο πρόεδρος της Βουλής. Το 1985 είχε πάει να προλογίσει την 150η παράσταση ενός έργου του Ευάγγελου Αβέροφ στο θέατρο Αμυράλ, ο Μίκης Θεοδωράκης. Μέσα λοιπόν στα άλλα που είπε, μου λέει θα το δημοσιεύσω γιατί έχω κρατήσει την ομιλία του Θεοδωράκη. Είπε ο Μίκης Θεοδωράκης ότι φοβάμαι, Βαγγέλη, ότι θα έρθει μία στιγμή που η τεχνολογία στην πολιτική θα επικρατήσει τις τέχνες της πολιτικής. Εδώ η τεχνολογία πάει να επικρατήσει σε διάφορα. Τεχνική τεχνητή νοημοσύνη. Το λέω τώρα επειδή... Πολύ καλό το παράδειγμα. Κάτι θα με ρωτούσα. Εγώ θα έλεγα τώρα, είναι σχόλιο περισσότερο, αλλά και ερώτηση, επειδή έχετε και την νομική συγκρότηση. Λέω το εξής. Αυτή την ευκαιρία ο Στούμπος, ο κύριος Κασελάκης, ο Χ, δεν τη βρήκε από το διάτρητο θεσμικό κενό, να το πούμε, απουσία δικλείδων στη Γερμανία, στην Ιταλία, μαζικά κόμματα της κεντροδεξιάς, της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς, έχουν τουλάχιστον ως προς το τι είναι τα μέλη το εξάμηνο, και πολύ περισσότερα τα στελέχη για το δικαίωμα της εκλογής. Το εξάμηνο. Άλλος έχει εξάμηνο, άλλος έχει τουλάχιστον τρίμηνο. Ναι. Λέω, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Και το δεύτερο θέμα, το έχω πει και σε άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πέστε το και εσύ τη γνώμη σας, δεν ήσασταν στην ηγεσία, η ηγεσία το επέλεξε. Είναι η πρώτη φορά που ένα κόμμα της αριστεράς, στη χώρα μας τουλάχιστον και αλλού λέω εγώ, ξέρετε κι εσείς, ξέρω ότι ξέρετε, βάζει μπροστά την επιλογή του αρχηγού από την εκκρεμότητα των πολιτικών επιλογών, σχεδιασμού και θέσεων με ένα συνέδριο έκτακτο. Λοιπόν, το δεύτερο. Θεωρητικά, αν ήμασταν σε ομαλές πολιτικές συνθήκες, αυτό θα μπορούσε να γίνει, αυτό θα έπρεπε να γίνει. Δέστε ότι από την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και μετά, εάν πηγαίναμε σε ένα συνέδριο, περίπου τα Χριστούγεννα θα τελειώναμε αυτή την εκκρεμότητα. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να το αντέξει, αλλά ούτε και το πολιτικό σύστημα, κύριε Στούμπο. Είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση. Το σύστημα το πολιτικό έχει ασφαλιστικές δικλείδες. Δεν μπορεί να σέρνεται ο ΣΥΡΙΖΑ επί 6 μήνες περίπου σε διαδικασίες τέτοιες, ώστε να καταλήξει σε εκλογή αρχηγού. Επιλέξαμε αυτό που επιλέξαμε. Σε ό,τι αφορά τώρα το συνέδριο, εγώ έχω την ευθύνη ως μέλος του συνεδρίου του περασμένου, γιατί είναι πρόταση της ηγεσίας, την ψηφίσαμε. Όντως την ψηφίσαμε. Σε αντιστάθμισμα αυτό που μας κάνουν κριτική, δέστε το τι, δηλαδή αν έλειπε ο Κασελάκης, θα ήταν μια συνεδριακή διαδικασία που θα την απασχολούσε εμάς και τις οικογένειές μας. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της χώρας. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δηλαδή υπάρχει αυτό το άγνωστο, αυτό που επεσήμανε ο κύριος Κακλαμάνης, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και μια δυναμική που δείχνει τη δίψα του κόσμου, την αγωνία του κόσμου να δεχθεί, να ακούσει αυτό, και να προσετεριστεί. Γι' αυτό πριν κάτι. Ρώτησα τον κύριο Κονόμου, που είναι και πιο νέος άνθρωπος, έτσι, ο πιο νέος άνθρωπος παρέας μας, εν πάση περιπτώσει, ότι αυτό, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Ξανθόπουλο, ότι ο άνθρωπος αυτός κάτι λέει στον κόσμο. Και σε πολλές ηλικίες. Όπως βλέπω, βλέπω ηλικιωμένες γυναίκες εκεί που πηγαίνει, για παράδειγμα, που σπέβδουν
έχοντας δηλώσει έτσι, ότι ο άνθρωπος, ότι είναι ομοφιλόφιλος, δηλαδή σε μια συντηρητική κοινωνία, η Ελλάδα είναι μια συντηρητική κοινωνία, κανένα θέμα. Απολύτως κανένα θέμα. Βλέπω δηλαδή να πέφτει κόσμος πάνω του, να του μιλάει μεγάλες ηλικίες. Αφήστε τους νέους ανθρώπους που έχουν πιο ανοιχτό μυαλό. Αυτό που είπατε έρχεται με τη συζήτηση που κάναμε, που έγινε πιο πριν για την. Μήπως η ελληνική κοινωνία είναι πιο όρημη από ό,τι πιστεύουμε και συζητάμε. Δεν δέχτηκε έναν ομοφιλόφιλο να κατέβει και τον έβγαλε και στον πρώτο γύρο, τουλάχιστον πρώτο, άρα πιθανώς να έχει και πολύ σοβαρό θεσμικό ρόλο, πολιτικό ρόλο. Δεν είναι πολιτικό το ρόλο. Κυρίαρχο αυτό, κύριε Οικονόμου. Ναι, δεν είναι το κυρίαρχο αυτό. Κάτι είπε όμως. Αυτό είναι ένα μέρος. Το λέει για να δείξω τον αέρα που έχει μέσα στη... που δείχνει να έχει σε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Δεν είναι, γιατί το βλέπουμε ως ανασταλτικό. Ναι. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Και με τους συνομιλίκους μου που μιλάω, είναι ένας, ο κάθε άνθρωπος από εμάς κουβαλάει πολλές ιδιότητες. Ωραία, άρα εγώ δεν το λέω γιατί, το είπα για να δείξω ότι πια ο άνθρωπος αυτός κάτι λέει σε κάποιο κομμάτι του κόσμου. Βέβαια. Εκτός από ότι θα κερδίσω το Μητσοτάκι. Ανεξάρτητα από τις προτιμήσεις του. Το ίδιο λοιπόν έχει σχέση και με τον τρόπο εκλογής. Και πώς το συνδέω. Ξέρετε, στην πολιτική οι πολίτες εκφράζονται και εκπροσωπούνται. Δηλαδή, αν επικρατήσει, όπως επικράτησε στον πρώτο γύρο, αν εν τέλει είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Στέφανος Κασελάκης, τουλάχιστον στον τρόπο απεύθυνσης στους πολίτες, είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Σκεφτείτε λοιπόν, αν γινόταν μια κλειστή διαδικασία, με αυτή τη στιγμή δεν θα τη συζητάγαμε. Ναι. Και θα ήμασταν πιο πίσω από την κοινωνία, που γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές θεωρούμε ότι η κοινωνία είναι πιο πίσω από αυτό που στην πραγματικότητα αποδεικνύεται πολλές φορές ότι είναι. Μπορεί να. Αλλά. Άλλο, θα επαναλάβω πάλι το ίδιο που είπα και στην προηγούμενη παρένθεση. Άλλο τρόπος απεύθυνσης, άλλο το τι λες και πολύ διαφορετικό το τι κάνεις. Στο κομμάτι που είναι. Βέβαια, αυτό είναι ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε μιλάω ως εξωτερικός σχολιαστής στο συγκεκριμένο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένα πρόγραμμα, ακόμα και αν γινόταν εντός των τυχών μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, προσφέρει ένα πλαίσιο πολιτικό στο οποίο κινείται ένας αργός. Δηλαδή, ένας αργός πρέπει να κινείται σε ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο είναι συλλογική και απόφαση των μελών και του συνεδρίου και του κόμματος. Και ο κύριος, είδα τον κύριο Κασελάκη, δεν είχα δει τη δήλωσή του, λέγοντας ότι πρέπει να φτιάξουμε κόμμα και τα μέλη. Δηλαδή, σε ποιο πλαίσιο θα λειτουργεί αυτό το κόμμα. Ένα συνέδριο θα μπορούσε να δώσει μια απάντηση σε αυτό, γιατί δεν είναι, ξέρετε, δεν είναι one man show η πολιτική, ότι ξαφνικά ένας αργός θα έρθει και θα κάνει ό,τι θέλει. Ούτως ή άλλως πάντως ο κύριος Κασελάκης, επειδή λέει για πρότυπα με το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής, θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά και εδώ και αλλού, έχει μια προσωπική αντίφαση. Το Δημοκρατικό Κόμμα για να εκλέξει τον υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ, όπου βοήθησε και όλα κάποιο φεγγάρι, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, δεν λέω τίποτα άλλο εγώ, έχει προκριματικές εκλογές με δημόσιο διάλογο και με δημοσιογράφους. Και τα δύο κόμματα. Και οι Ρεπουμπλικάνοι βεβαίως και άλλα πολλά. Και μάλιστα την προηγούμενη φορά, θυμάστε, για να εκλεγεί ο Μπάιντεν υπήρχε και μια ισχυρή αριστερή πτέρυγα στο Δημοκρατικό Κόμμα. Λέω όμως τώρα, αυτό είναι μια αντίφαση. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ στις πρόσφατες βουλευτικές, και σωστά κατά τη γνώμη μου, πολίτης το λέω αυτό, δεν χρειάζεται να συμφωνάμε όλοι, ότι έλεγε πάντοτε, μικρό κόμμα ήταν, μεγαλύτερο κόμμα ήταν, πρέπει να γίνεται διάλογος και ανάμεσα στους ισχυρούς διεκδικητές και από όλα τα κόμματα. Δεν έγινε από τον κύριο Μητσοτάκη. Και τώρα το ίδιο κόμμα που ο κύριος Κασελάκης ήταν υποψήφιος βουλευτής επικρατείας, λέει δεν κάνω διάλογο. Μάλιστα. Και έχει το παράδειγμα του ρεπορτάζ τώρα ο συνάδελφος ο Σωτήρης, που δείχνει ότι όσο μεγαλώνουν οι συζητήσεις, προκύπτουν αδυναμίες. Ένα πάρα πολύ γρήγορο σχόλιο σε σχέση με αυτό, με τις συζητήσεις που γίνονται στο κομματικά. Ξέρετε, η συζήτηση για το SMS που έγινε πριν, δεν θέλω να πω σε αυτό καθόλου, αλλά εξηγεί συνωμοσιολογικά, μπορώ να πω, γιατί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι μια συζήτηση η οποία δεν έγινε δομημένα. Οπότε υπάρχει χώρος στις συνωμοσίες. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Εντάξει, νομίζω ότι επαρκώς συζητήσαμε για τον κύριο Κασελάκη. Του κάναμε σήμερα τη διαφήμιση από εδώ πέρα, έτσι, 30. Μ' αρέσει που σήμερα σε μια δήλωσή του επιτέθηκε πάλι στους δημοσιογράφους. Που αν θα έπρεπε να τους ευχαριστεί τις τελευταίες μέρες, είναι για το χρόνο τον πολύ που του έχουν δώσει και του έχουν αφιερώσει εμείς και τα μέσα στα οποία δουλεύουμε, βέβαια. Έτσι, μαζί με εμάς. Άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Λιβύη. Πρώτη είδηση είχατε στα κανάλια, εδώ δεν είδα το δελτίο. 15 λεφτά Κασελάκη, για το όνομα του Θεού. Συνέντευξη του πρόεδρου του ΠΑΣΟ, πάλι Κασελάκη. Τώρα με αυτό μίλησε ο πρόεδρος μας. Μίλησε ο πρωθυπουργός στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη και δεν έπαιξε. Αυτό πρέπει να προβληματίσει πάντως και τα κόμματα. Γιατί, ας πούμε, τη συνέντευξη αυτή, επειδή την παρακολούθησε σε ένα μεγάλο κομμάτι της,
Δεν μπόρεσα να βγάλω ένα τίτλο τη συνέντευξη αυτή. Θέλω να σα πω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Α, εγώ το λέω τώρα. Αυτό ω δημοσιογράφο. Να μιλήσουμε για του ίδιου και έχετε δίκιο, να μιλήσουμε και για την ουσία. Ναι, αλλά μπορώ να έχουν ναι. Όλα έχουν τη σημασία. Εντάξει, αλλά όταν κάνει πολιτική πρέπει να τα προσέχει όλα. Λέω τώρα. Λοιπόν, αλλά έχει σημασία και ουσία. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε. Θα έχουμε τον κύριο Τσουκαλά μαζί μα να δούμε για το εργασιακό νομοσχέδιο και για τα υπόλοιπα τα θέματα των τριετιών και των συντάξεων. Σε 2 λεπτά επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στις παρεμβάσεις εδώ και να συνδεθούμε με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εργατολόγο, ο οποίος είναι στο Skype, τον βλέπουμε. Καλησπέρα, κύριε Τσουκαλά. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Λοιπόν, βοηθήστε με έτσι συνοπτικά όπως το κάνετε πάντα, να ξεκινήσουμε με το κομμάτι των τριετιών που ενδιαφέρει αρκετό κόσμο. Γιατί έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση από το ότι ζήτω οι τριετίες και. Θα πάρει ο κόσμος χρήμα, μέχρι το τίποτα δεν είναι τριετίες αυτές, γιατί έτσι όπως θα γίνει αφορά πάρα πολύ λίγο κόσμο ως ελάχιστο. Δώστε μας εσείς ποια είναι η αλήθεια κατά τη δική σας εκτίμηση. Οι τριετίες έχουν παγώσει από το Φεβρουάριο του 2012. Ναι. Έπρεπε να έχουν ξεπαγώσει από το 2018 που η χώρα βγήκε από το πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου. Προφανώς είναι πολύ σημαντική εξέλιξη του ξεπάγωμα των τριετιών. Η κυβέρνηση βέβαια έλεγε εδώ και πολλά χρόνια ότι δεν μπορούν να το κάνουν γιατί είμαστε δεσμευμένοι. Τελικά μπόρεσε και το έκανε. Από την άλλη μεριά, και όσοι λένε ότι αυτό δεν σημαίνει ζεστό χρήμα, πάλι λένε την απόλυτη αλήθεια. Το ότι ένα μέτρο είναι θετικό, διαρθρωτικά, είναι θετικό το να μετράει στο μέλλον η προϋπηρεσία των εργαζομένων και κάποτε να βλέπουν αυξήσεις. Είναι θετικό να υπάρχει ένας μηχανισμός που αφορά τον κατώτατο μισθό και ο οποίος τον επεκτείνει μελλοντικά. Ποιους και πόσους αφορά αυτό, πράγματι, λοιπόν. Ναι. Απ' την άλλη πράγματι, κανένας ή ελάχιστοι δεν θα δουν αύξηση 1η Γενάρη 24. Η αύξηση θα είναι σταδιακή και μάλιστα είναι και υπό την αίρεση με αυτά που έβαλε ο κύριος Γεωργιάδης τελευταία στιγμή, του η ανεργία να μην έχει περάσει το 10% το 27%. Για να εξηγήσουμε, αφορά 600.000 περίπου, 650.000 που αμείβονται με ποσό αναφοράς στον κατώτατο μισθό. Ναι. Που σήμερα είναι 780 ευρώ μεικτά ο κατώτατος μισθός, ο εισαγωγικός, 858 με τη μία τριετία, 938 με τις δύο τριετίες και 1014 μεικτά με τις τρεις τριετίες. Όποιος παίρνει πάνω τα χρήματα αυτά σε μεικτά, δεν τον αφορά αυτή η αλλαγή, περιμένει ή ατομική συμφωνία ή κλαδικές συμβάσεις. Μάλιστα. Μόνο έτσι θα μπορέσει να διαύξει. Αφορά λοιπόν τα χαμηλά κλιμάκια εισοδήματος. Σε αυτούς ένα μεγάλο μέρος είναι η νέα γενιά, η οποία μπήκε στην αγορά εργασίας μετά το 2012. Αυτοί έχουν λοιπόν 0 τριετία, 0 προϋπηρεσία αφού ήταν παγωμένοι. Αυτοί ξεπαγώνοντας 1η Γενάρη 24 θα δουν αύξηση 1η Γενάρη του 27. Σε 3 χρόνια. Γι' αυτό και είναι προβληματικό το ότι μπήκε αυτή η αίρεση. Διότι είναι σαν να λέει ότι η μεγάλη πλειοψηφία εκείνων που αφορά το θετικό αυτό μέτρο μπορεί και να μην δει την αύξηση. Μάλιστα. Υπολογίζονται περίπου δει, εκείνοι που θα δουν αύξηση ναι. μέσα στο 24 ναι. περίπου 40 με 50.000. Και κάποιοι άλλοι ακόμα πιο μετά. Να πούμε ένα παράδειγμα. Ένας που είχε το Φεβρουάριο του 2012 2,5 χρόνια προϋπηρεσία, άρα απήχε 6 μήνες από την πρώτη τριετία και σήμερα παίρνει 780 ευρώ μεικτά, τον Ιούνιο του 2024 θα πιάσει άλλο ένα εξάμεινο, μία τριετία, θα πάει 858. Άρα προφανώς και είναι θετικό, αλλά είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα. Δεν είναι αυτό που θα ενισχύσει άμεσα, βραχυπρόθεσμα, το εισόδημα των εργαζομένων σε σχέση με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Μάλιστα, πάει αυτό. Πάμε στο κομμάτι το δεύτερο που αφορά τα επιδόματα της προσωπικής διαφοράς που ανακοινώθηκαν μαζί με τις αυξήσεις του επόμενου χρόνου. Δώστε μας ένα κομμάτι. Πέστε μας. Κοιτάξτε, θα έχουμε λοιπόν αυξήσεις περίπου 4% αναμένεται να είναι, αρκετά μικρότερες από εκείνες που είχαμε την προηγούμενη χρονιά, γιατί ήταν πιο μεγάλος και ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη αφριστικά. Βέβαια, εδώ είναι ένα θέμα ότι ακούμε για μείωση πληθωρισμού, αλλά στην τσέπη δεν βλέπουμε να μειώνεται η ακρίβεια. Έχει ακρίβεια στην ουσία απεμπλακεί από τον επίσημο πληθωρισμό, παραμένει πάρα πολύ ψηλά, τρώει το εισόδημα, αλλά δεν θα είναι τόσο μεγάλες οι αυξήσεις τιμαριθμικά, διότι δεν φαίνεται να είναι ο ονομαστικός πληθωρισμός ο ίδιος με πέρσι. Περίπου 2.150.000 θα δούνε αύξηση πραγματική, αυξημένη σε σχέση με το 2023, γιατί πολλοί πέρσι συμπλήρωσαν, καλύψανε την προσωπική διαφορά. 550 περίπου χιλιάδες όμως δεν θα δούνε καμία αύξηση, διότι έχουν ακόμα τέτοια προσωπική διαφορά, η οποία υπερκαλύπτει το 4% αύξηση. Θα δούμε πάλι λοιπόν τη μορφή των επιδομάτων. Θα είναι από 100 έως 300 ευρώ, λένε κάποιοι, έως 250 κάποιοι άλλοι,
περιμένουμε να δούμε, θα είναι πιο χαμηλά από πέρσι, γιατί και η αύξηση είναι χαμηλότερη που θα δώσει στις συντάξεις, και προφανώς θα είναι και εκείνοι οι οποίοι δεν θα πάρουν καμία αύξηση, όπως έγινε πέρσι, αλλά και εκείνοι οι οποίοι θα δουν μια μικρή αύξηση. Θα καλύψουν δηλαδή κατά ένα μέρος την προσωπική διαφορά. Ναι. Αυτά περιμένουμε να δούμε, προφανώς θα διευκρινιστούν. Και περιμένουμε μαζί με το εργασιακό νομοσχέδιο που τώρα είναι στη Βουλή και αύριο. Ωραία. Θα ψηφιστεί και το ασφαλιστικό και νομοσχέδιο. Και πάμε και σε αυτό, σε να μας πείτε τα, ας πούμε, 2-3 σημεία τα οποία θεωρείτε ότι δημιουργούν σοβαρό ζήτημα. Είδα σήμερα να μου έκανε εντύπωση ότι απεργούσε ο δημόσιος τομέας και όχι ο ιδιωτικός. Ενώ η αίσθηση μου ήταν ότι το νομοσχέδιο αυτό αφορά κατά βάση τον ιδιωτικό τομέα. Μου έκανε μια εντύπωση τώρα αυτό. Αφορά και εργαζομένους στο δημόσιο, αλλά ναι, κατά βάση έχετε δίκιο, αφορά διατάξεις του ατομικού εργατικού. Γιατί η ΓΕΣΕ δεν απεργήσε σήμερα, μου έκανε εντύπωση. Πιο πολύ ενδεχομένως ο δημόσιος τομέας ή η ΔΕΚΟ μπορεί να απεργούν για, για τη λογική που αφορά τις πιο μεγάλες αυξημένες ποινές σε εκείνο που σε εισαγωγικά παρεμποδίζει το δικαίωμα της απεργία, την εργασία στην απεργία. Νομίζω τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, είναι κυρίως το ατομικό εργατικό διατάξει. Σα αφορά είναι αυτό που είπατε, τίποτε άλλο. Για πέστε το μία φορά. Ναι, το είπα όπως είναι. Όχι, λένε για το δημόσιο. Πέραν των θετικών διατάξεων που υπάρχουν και είναι κάποιες προθετικές, υπάρχουν σημαντικές αρνητικές κατά τη γνώμη μου ή προβληματικές. Μία είναι η διευθέτηση ωραρίου, το λεγόμενο από 8ωρο σε 10ωρο που ακούγαμε και το 2021, όπου έλεγε ο κύριος Υπουργός τότε ότι κάποιος θέλει να πάει για ελιές, άρα μπορεί να θέλει μόνος του να δουλέψει 4 δεκάωρα και μία μέρα να κάτσει. Είχαμε μείνει λοιπόν, τι έλεγε η κυβέρνηση, ότι μόνο ο εργαζόμενος ζητάει θα έχουμε αλλαγή στο ωράριο τέτοιου είδους. Αυτό αλλάζει και τι λέει πια ο νόμος, με συμφωνία του εργαζομένου. Ο εργοδότης θα ζητάει, ο εργαζόμενος θα συνενεί. Δεν έχω καταλάβει τι άλλαξε από το 2021 και έπρεπε να αλλάξει αυτή η διάταξη, που ήταν και εκείνη που δικαιολογούσε η ίδια η κυβέρνηση για να νομοποιήσει το μέτρο. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο είναι η συμβάση κατά παραγγελία. Είχαμε μία αλλαγή στη διατύπωση, αλλά δεν άλλαξε η ουσία, ότι μιλάμε για συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν προδιατυπωμένο ωράριο. Δεσμεύεται ο εργοδότης μόνο για έναν ελάχιστο αριθμό ωρών. Μάλιστα. Μπορεί να είναι 8 ώρες το μήνα, μπορεί να είναι 28 ώρες το μήνα. Δεν είναι προβλέψιμο αυτό, ενώ παράλληλο ο εργαζόμενος είναι δεσμευμένος να είναι on call σε ετοιμότητα αν κληθεί, και προφανώς αν εμένα με καλέσει ο εργοδότης και δεν πάω γιατί έχω κανονίσει μια άλλη δουλειά, μπορεί να καταγγείλει τη σύμβασή μου. Έχουμε την εργασία, δεν μετράει πια σαν αργία σε κάποιες επιχειρήσεις η κερακάτικη εργασία. Αυτό σημαίνει ότι έχει πιο μικρό στην ουσία, πιο μικρή προσάυξηση του ημερομισθίου. Άρα μπορεί κάποιος να πει ότι είναι σε μια λογική από τη μία ιδιωτικοποίηση, από την άλλη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Άρα μια λογική που προσυδειάζει τα λεγόμενα triple down economics, να έχουμε ελαφρύνσεις επιχειρήσεις για να έχουμε κερδοφορία, αλλά αυτή δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα καταλήξει να αποτελέσει και μέρισμα στον κόσμο της εργασίας. Αυτά είναι κατά τη γνώμη μου τα τρία πιο βασικά που υπάρχουν. Τα υπόλοιπα είναι ή ουδέτερα, κάποια είναι και θετικά. Προφανώς το να υποχρεούται ο εργοδότης να χορηγήσει αντίγραφα των συμβάσεων στον εργαζόμενο και να υπάρχουν και πρόστιμα, ή η αδήλωτη εργασία, η υποδηλωμένη εργασία να έχει ισχυρά πρόστιμα, είναι προφανώς θετικά μέτρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσουκαλά. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είπατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κακλαμάνη, ότι σήμερα στη Βουλή έγινε πόλεμος. Γι' αυτό το συγκεκριμένο έγινε. Το κομμάτι δηλαδή, τι κάνει το νομοσχέδιο αυτό, δίνει τη δυνατότητα σε όποιον θέλει να δουλέψει, να μπορεί να δουλέψει ανεμπόδιστος, και αυτός ο οποίος θα τον εμποδίσει να δουλέψει, ουσιαστικά διώκεται ποινικά. Αυτό είναι που έχει ξεσηκώσει πάρα πολύ μεγάλο θόρυβο. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Εντάξει, καλά. Ο τσακωμός στη Βουλή έγινε γιατί ο υπουργός είπε ότι απέτυχε η απεργία. Η απεργία, ναι. Εντάξει, δεν έχει πολύ κόσμο, είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν έχουν πια συγκεντρώσει αυτές πολύ κόσμο, έτσι κι αλλιώς. Και απλά μια άλλη φορά που θα είμαι εδώ θέλω να συζητήσουμε, έτσι, γιατί με τσίγκλησε η δήλωση που άκουσα «Δεν παρετούμε, δεν παρετούμε, δεν παρετούμε», ότι μήπως πρέπει να αλλάξουμε τον κανονισμό και ένας βουλευτής πρέπει να είναι παρόν στη Βουλή για να πει «Δεν παρετούμε». Όταν είναι απόναπτη Βουλή και απόν από την Ελλάδα, αυτό δεν μπορεί να λέει δεν παρετούμε. Για τον κύριο Λιόπουλο, το λέτε. Δεν είναι πάνω στη Βουλή. Όχι. Ούτε καν στην πρώτη Βουλή ήρθε να ορκιστεί. Ναι. Που ήταν το 2 ημερών. Δεν ορκίστηκε, γιατί ήταν πάλι στην Αμερική. Άλλο λοιπόν η κυρία Ακρίτα που πράγματι έρχεται στη Βουλή, ο κύριος Αποστολάκης, και άλλο είμαι στο Χάρβαρντ και δεν παρετούμε. Ο κύριος Λιόπουλος δεν ορκίστηκε ούτε μετά.
Μετά ορκίστηκε. Α, γιατί αυτό έκανε. Όχι, όχι. Και έκανε. Όσοι μας ακούνε τουλάχιστον. Όχι, όχι, ορκίστηκε. Ορκίστηκε. Μίλησε. Εννοώ την Βουλή των δύο ημερών. Επειδή έτυχε και έκανα εγώ την ορκομοσία, γι' αυτό και το ξέρω. Ήταν εκτός Ελλάδος. Εγώ από μικρός λέω ότι η συμμετοχή του βουλευτή είναι μεγάλη υπόθεση για όλους. Τέλος πάντων, το είπα να το κάνουμε. Λοιπόν, έρχομαι τώρα στο νομοσχέδιο. Ακούστε. Έτυχε και ήμουνα με δύο εξαιρετικούς συναδέλφους από το ΣΥΡΙΖΑ και συζητήσαμε για το νομοσχέδιο την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, που είχε την εμπειρία γιατί πέρασε από το Υπουργείο. Επιθεώρηση εργασίας, ναι. Και τη Μαρλίζα Ξενογιαννακοπούλου, που ήταν η υπεύθυνη. Και οι δύο παραδέχθηκαν. Εντάξει, είπανε. Τη θέση θα την πει ο κύριος Ξανθόπουλος εναντίον, αλλά και οι δύο παραδέχθηκαν ότι και επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ηλιόπουλος ήταν και ο αρμόδιος υφυπουργός, υπήρχε μαύρη εργασία που πλησίαζε το 20% αυτή που βρίσκανε. Γιατί προσέξτε, η μαύρη εργασία δεν είναι μόνο αυτή που βρίσκει ο ελεκτής. Δυστυχώς είναι παραπάνω που δεν τη βρίσκουμε. Βεβαίως είπαν ότι τη μειώσατε περίπου στο 11% κατά 8 μονάδες, το δέχομαι. Αλλά πού είναι το κακό επομένως? Αυτό το πράγμα που είπε πριν και ο κύριος Τούμπος, φως και σκοτάδι, να φύγει από το σκοτάδι και να έρθει στο φως και για όποιον θέλει να γίνεται νόμιμα και να αμείβεται νόμιμα. Τι λέτε, κύριε Ξανθόπουλο? Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν είναι τεχνικό το ζήτημα. Έτσι. Όχι, έχουμε... εγώ δεν το έβαλα τεχνικά, πολιτικά το έβαλα. Μπράβο, και επίσης, ναι, να προσθέσω αυτό... και από το παιδί και από αυτού, ναι, ναι. Γιατί θα πρέπει, εγώ λέω ότι η απεργία, το δικαίωμα της απεργίας είναι ιερό, δεν το συζητώ. Αλλά γιατί θα πρέπει να αποφασίσει ένα συνδικαλιστικό σωματείο που πολλές φορές δεν εκφράζει την πλειοψηφία των εργαζομένων και έχουμε και προσωπική εμπειρία στο κομμάτι. Το λέω εγώ που έχω απεργήσει σε όλες τις απεργίες του σωματείου μου 35 χρόνια. Σε όλες. Όπως υπήρχαν φορές που δεν ήθελα να απεργήσω, γιατί δεν θεωρούσα ότι αυτό το οποίο ζητάμε είναι σωστό. Τι λέει λοιπόν ο νόμος? Ότι ο οποίος δεν θέλει να απεργεί, δεν θα μπαίνει κάποιος στην πόρτα και θα του λέει δεν περνάς. Τελείωσε. Περιφρούρηση απεργίας, δεν περνάει κανείς. Λοιπόν, ένα προς ένα. Είμαστε το 2023. Είναι. Ναι. Να απαντήσω καταρχάς στον κύριο, ναι. Ναι, ναι, να απαντήσω καταρχάς στον κύριο Κακλαμάνη. Η λογική του ότι δουλεύω σε έναν δεύτερον εργοδότη για να συμπληρώσω το εισόδημά μου καταρχάς σημαίνει ότι δεν επαρκεί το εισόδημα από τον πρώτον εργοδότη. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια όμως. Το δεχόμαστε όλοι. Έτσι. Αυτό. Άρα ο ρόλος, ο λόγος μιας συντεταγμένης πολιτείας είναι καταρχάς να διασφαλίσει αυτό. Όταν αφήνει τη δυνατότητα να πηγαίνεις και σε έναν δεύτερο εργοδότη και μάλιστα αρχικά ήταν και έγινε παρέμβαση από στην Επιτροπή γιατί μπορούσε να είναι ας πούμε στην ίδιο επιχειρηματικό όμιλο και ουσιαστικά να δουλεύεις στον ίδιο άνθρωπο επιπλέον ώρες, έτσι το καταλαβαίνει. Όταν λοιπόν σου δίνει, νομιμοποιεί τη δυνατότητα, ουσιαστικά διαρριγνύει αυτό που λέμε το παραδοσιακό 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση, 8 ώρες ύπνο. Αυτό είναι δηλαδή στο θεσμικό επίπεδο πολύ σημαντική υποχώρηση. Σε αυτό που λέτε τώρα είναι η προσέγγιση είναι εντελώς ασφαλμένη. Αυτή η θέση, για να σε ιντριγκάρω τώρα, ναι, λίγο, ναι. Θα την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ την Τρίτη αν εκλεγεί ο Κασελάκης. Α, μισό. Θα σας ιντριγκάρω εγώ. Μισό, λέει, γιατί μου λένε μισό. Έχει ανεβάσει ο κύριος Γεωργιάδης, τώρα μου λένε για τα εργασιακά μιλάμε. Ναι. Ένα βίντεο. Του πότε είναι το βίντεο αυτό, βοηθήστε με. Είναι ο κύριος Κασελάκης νεότερος, ο οποίος μιλάει και λέει τι. Και τι προτρέπει ενδεχομένως τους νέους να κάνουν σύμφωνα με αυτά που μου λένε, θέλω να το δω ξανά. Να φύγουν στην Αμερική, να φύγουν έξω από αυτό. Να το δούμε, να το δούμε. Είναι ότι έχω ακούσει η πρώτη αντίδραση που έχει πολλοί κόσμος είναι γιατί βοηθάς να φύγουν τα καλύτερα μυαλά από την Ελλάδα. Και αυτό που έχω να σας πω και με αυτό μπορώ να ανοίξουμε για ερωτήσεις είναι ότι για μένα το να φύγουν τα μυαλά από την Ελλάδα είναι η λύση για την Ελλάδα. Είναι η λύση για να μπορούν να πάνε στο εξωτερικό, να πάρουν ικανότητες και γνώσεις 21ου αιώνα, γιατί άμα θέλουμε να είμαστε μια χώρα η οποία δεν είναι ανταγωνίσιμη μόνο σε τουρισμό και σε αγροτικά πράγματα που είναι τοπικοί παράγοντες, αλλά θέλει να είναι ανταγωνίσιμη και σε startups και σε υπηρεσίες και πράγματα τα οποία είναι ένα generation, τρία πράγματα, αυτά πρέπει οι Έλληνες να μπορούν να κοιτάξουν να είναι ανταγωνίσιμοι σε παγκόσμιο επίπεδο. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι νέοι μας, οι συνομιλικοί μας, να είναι στο εξωτερικό, να μάθουν τις γλώσσες καλά, να μάθουν τις ικανότητες που μπορούν να πάρουν από τις εταιρείες στο εξωτερικό πολύ καλά και το βασικότερο, να μάθουν νέες νοοτροπίες. Για να μπορούν να έρθουν πίσω, εάν καταφέρει
εδώ πέρα η κατάσταση να λυθεί, αν οι πολιτικοί τα βρούνε. Εγώ προσωπικά δεν θα περίμενα έτσι για χρόνια με την ελπίδα ότι εδώ πέρα θα λυνόντουσαν τα προβλήματα με τις τωρινές ενδείξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς σας φάνηκε αυτό? Ένα σχόλιο θέλω να ακούσω. Ναι. Λέει ουσιαστικά προτρέπει τους νέους. Είναι πιο παλιό το βίντεο προφανώς. Είναι παλιό και είπε πάντως να γυρίσουν. Και είπε, έτσι, ναι, και είπε ότι να πάνε να αποκτήσουν δεξιότητες και να γυρίσουν. Δεν νομίζω. Το οποίο δηλαδή, δεν το βλέπω εγώ θέλω τώρα να είναι με εκείνες τις συνθήκες που είναι δεν ξέρω πόσα χρόνια πριν. Ναι, είναι πιο παλιό το βίντεο. Φαίνεται και τον κύριο Κασελάκη. Όχι μόνο για τον κύριο Κασελάκη. Για όλους ισχύει. Όταν σε μια άλλη χρονική στιγμή που δεν έχει εμπλοκή στην άμεση πολιτική, να συνεννοηθούμε, εκφράζει μια θέση. Εντάξει, δεν την ξεχνάμε, αλλά δεν έχει την ίδια βαρύτητα όταν είσαι εμπλεκόμενος συνεργάτης στην πολιτική. Θέλω να είμαστε σοβαροί προς όλους. Ναι. Και στον κύριο Κασελάκη. Καταρχήν δεν ξέρω αυτό πόσα χρόνια είναι. Εγώ δεν το ξέρω, το βλέπω τώρα. Είναι περίπου πρέπει να είναι με την προηγούμενη δεκαετία. Να θυμίσω τώρα πόσοι δημοσιογράφοι σε διάφορους πολιτικούς σχηματισμούς, να μην πω για άλλα επαγγέλματα και που είναι σώζω τους δημοσιογράφους. Ναι, λοιπόν, δεν νομίζω δηλαδή όλα ότι παίζουν ρόλο κάτι στη ζωή μας και να προσέχουμε γενικώς. Άρα να ζυγίζουμε. Οι παλιοί λέγανε να γλύφει η γλώσσα λίγο το μυαλό και μετά να μιλάμε. Ωραία. Να προσέχουμε όλοι μας. Γιατί στη σημερινή κοινωνία. Και με ποια ιδιότητα τα βίωσα, αν θέλουμε να γίνουμε αρχηγοί κομμάτων. Τι να κάνουμε τώρα. Πολύ περισσότερο. Γιατί άκουσα τον πατέρα του να λέει ότι από μικρό είχε ένα ταμπέλα στο σπίτι που έλεγε. Να σας πω, ήθελα να γίνω πιλότος. Μόλις φόρεσα γυαλιά, μην κοιτάξω ότι δεν φορά απόψε, δεν μπορούσα να γίνω πιλότος. Τι να κάνω. Πάντως, για να πω πάνω σε αυτό κάτι. Εγώ έφυγα 2 χρόνια, σπούδασα στο εξωτερικό και έμεινα και 1 χρόνο έξω. Και γύρισα πίσω. Σε πολύ μεγάλο βαθμό θα κριθούμε όλοι εμείς, και οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί, το αν η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει στα παιδιά της ένα καλό μέλλον και ένα περιβάλλον για να μπορεί να χτίσει τη ζωή τους. Ναι. Όχι, ούτε να τους δεσμεύσει εδώ, ούτε να τους κρατήσει εδώ. Να επιλέξουν την Ελλάδα γιατί εδώ μπορεί να χτίσει μια καλύτερη ζωή. Ναι. Εγώ θέλω να πω επίσης πάλι ότι δεν είναι κακό. Για μεταπτυχιακά και μετά έκατσε ένα χρόνο. Δεν είναι κακό το να θες να φύγεις στο εξωτερικό και να φτιάξεις και τη ζωή σου ενδεχομένως στο εξωτερικό, έτσι. Απλώς έχει σημασία γιατί μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο τώρα ας πούμε. Έχεις προσλαμβάνουσες και ξέρετε πολύ μιλάει για τη θητεία. Έχει υπηρετήσει ο κ. Κασελάκης. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Μπάτσε, επειδή αυτό αφορά πάρα πολλού συνομιλίκου οι οποίοι φεύγουν σοριδών από τη χώρα. Γίνεται όχι με επιλογή. Γίνεται επειδή θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Και δεν μπορούν να χτίσουν τη ζωή τους, δεν μπορούν να εφαρμόσουν αυτά που έχουν μάθει στα πανεπιστήμια. Να τα εφαρμόσουν και να είναι αποδοτικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό θα κρυθούμε. Νομίζω ότι το διωγγώνουμε άστοχα. Δηλαδή έκανε μία δήλωση πρώτη καιρού και μάλιστα είπε κιόλας ότι καλό θα γυρίσουν και θα έρθουν εμπλουτισμένοι. Να απαντήσω λίγο σε αυτό εγώ και να το πω. Σας άκουσα, νομίζω το είπατε ότι πρέπει να πάμε στο 8-8-8 που είναι το ανθρώπινο. Εγώ βέβαια θυμάμαι από τη δεκαετία του 70 και επειδή έχετε και εσύ ένα μετριοπαθή λόγο, τους πατεράδες μας να κάνουν από τότε δεύτερες δουλειές. Ναι. Καμιά φορά και τρίτες δουλειές για να ζήσουν. Δηλαδή ποτέ αυτοί που ζούσαν 8ωρο ήταν πάρα πολύ λίγοι, ακόμα και τη δεκαετία του 70 και του 80, θέλω να πω. Και να απαντήσω και στο δεύτερο που είπατε σε σχέση με την απεργία. Και για την απεργία επίσης. Ακούστε λίγο τώρα. Το Σύνταγμα, όταν λέει ότι προστατεύει το δικαίωμα στην εργασία, εννοεί ότι από πλευράς πολιτείας οφείλει να παίρνει τα μέτρα για να μπορούν οι πολίτες να δουλεύουν και να παράγουν. Εδώ η διάταξη δεν προστατεύει το δικαίωμα στην εργασία, προστατεύει το δικαίωμα του ιδιοκτήτη στο να λειτουργήσει η επιχείρησή του. Αυτό το πράγμα κάνει. Και το φέρνει σε αντίθεση με τον την απόφαση του συνδικάτου να υπερασπίσει την απεργία του. Μάλιστα υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες θεωρούν, να σας διαβάσω έτσι, μισό λεπτό τι λέει εδώ, και νομολογιακά λοιπόν θεωρήθηκε ότι είναι ασφαλώς οξύε, αλλά αποτελούν έντονον εκδήλωση πικρίας και κίντεστα, μιλάω τώρα με τα νομικά της παλιάς εποχής, στα πλαίσια των συνήθων μαχητικών εκδηλώσεων των απεργών, οι οποίοι είναι φυσιολογικό και εύλογο να προσελκύσουν και άλλους εργάτες στην απεργία τους. Δηλαδή, δεν είναι μια κομιλφό κατάσταση μια απεργία, γίνεται μια μάχη και η κοινωνία πρέπει να παίρνει θέση πάντα υπέρ
αυτών που μάχονται για τα δικαιώματά τους, που είναι θέματα όταν αυτοί εκφράζουν την πλειοψηφία. Ναι, εδώ έχουμε απεργίες οι οποίες γίνονται. Ακούστε, τα έχουμε απεργίες, τις έχουμε ζήσει και εμείς στον κλάδο μας. Κοιτάξτε, δεν μπορώ, θα σας πω, εγώ θα σας μιλήσω πολιτικά. Ο κλάδος ήταν αντίθετο εντελώς. Και έπρεπε επειδή ένα συνδυασμό σωματείων αποφάσισε να ακολουθήσει. Κοιτάξτε, ναι. Δεν θέλω ξαναλέω, δεν έχω κάνει ποτέ απεργοσπασία. Δεν σας κάνω πολιτική κριτική, αλλά δεν μπορώ να πω σε μια περιπτωσιολογική ρύθμιση. Μπορεί να συνέβαινε αυτό που λέτε. Όμως θεσμικά, όταν ένα σωματείο πάρει μια απόφαση να μπορεί και είναι αυτονόητο θα περιφρουρήσει την απεργία του, και από την άλλη μεριά ήταν μάλιστα πολύ χειρότερη, γιατί η διάταξη έλεγε για ψυχολογική βία. Τι θα πείτε την αποσύρθηκε. Ακριβώς. Και πώς γίνεται να, αυτό. Όπως γίνεται. Και με βία. Κάθεται απ' έξω και εμποδίζει τους άλλους να μπουν. Βεβαίως είναι στα πλαίσια της περιφρούρησης απεργίας. Θα πρέπει η κοινωνία να σταθμίσει. Ο νόμος επιτρέπει την άσκηση βίας. Λοιπόν, όχι. Θα πρέπει να μπουν. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε δεν χρειάζεται ειδική ρύθμιση. Ναι. Δεν χρειάζεται ειδική ρύθμιση. Εάν είναι στα πλαίσια του ποινικού δικαίου, βεβαίως. Δηλαδή, μπορώ να σας δέρνω, επειδή πάτε να δουλέψετε, είναι αυτονόητο. Το καταλαβαίνετε. Συμβαίνει και αυτό, είναι ποινικό αδίκημα. Δεν χρειάζεται εδώ. Δεν χρειάζεται εδώ. Και μου κάνει εντύπωση που το Πασό, κύριε Οικονομού, επιφυλάχθηκε. Νομίζω τελικά θα καταψηφίσει. Στην επιτροφή. Για να το ναι, ακριβώς. Θα σας πω, να κάνω και ένα σχόλιο γι' αυτό και πρώτα απ' όλα για να φύγει οποιαδήποτε σχέση. Όχι, μου κάνει εντύπωση. Είναι πολύ απλό. Είναι διαδικαστικό. Έπρεπε να γίνει συντονιστικό τη κοινοβουλευτική ομάδα. Από αυτή ήταν η επιφύλαξη. Θα καταψηφίσουμε. Είναι πολύ απλό. Πάμε τώρα στην ουσία. Εγώ θα με επιτρέψω να πω τρία κομμάτια κριτική πάνω στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το ένα είναι ότι σε ένα βαθμό θεσμοθετείτε και νομοθετείτε μια κακή κατάσταση. Υπαρκτή. Ότι χρειάζεται να έχεις δύο δουλειές για να ζήσεις είναι υπαρκτό. Δεν πρέπει να είναι στατικό. Πρέπει να είναι κάτι το οποίο θέλουμε όλες οι πολιτείες να το αλλάξουμε. Όχι να το θεσμοθετήσουμε, ούτε να παγιωθεί ως μια πραγματικότητα δίνετε, κοινωνική. Να σας διακόψω, μου δίνετε πρέπει μισό λεπτό. Και επίσης είναι μια διάταξη αδιανόητη αυτή. Που πέρασε στη δημοσιογραφική γλώσσα ως σύμβαση μηδενικών ωρών, όπου δεσμεύω τον εργαζόμενο για 8, 5, 6, 10 ώρες και μπορεί να τον αν δεν τον απασχολήσω θα του πληρώσω αν τον απασχολήσω τον πληρώσω. Εάν δεν τον απασχολήσω θα του πληρώσω το 1 τέταρτο αυτού που δικαιούται. Δεν ακούγεται καθόλου λογικό. Δηλαδή ναι. Θα είναι stand-by ο άλλος 8, γιατί αν δεν πάει μετά θα του καταγγείλει ο εργοδότης τη σύμβαση. Αυτό έτσι. Δεν ακούγεται καθόλου λογικό. Αυτό ήθελα. Ωραία. Οπότε για να συνεχίσω. Το ένα είναι λοιπόν έχει σχέση ότι νομοθετείτε μία και παγιώνεται μία κακή κοινωνική κατάσταση. Που είναι ότι δεν μπορώ να ζήσω με μία δουλειά. Και δεν φαίνεται να υπάρχει μία πολιτική κατεύθυνση να σπάσει αυτή η ιστορία ότι μπορεί να έχουμε φτωχούς εργαζομένους που δεν μπορούν να ζήσουν με μία εργασία. Εντάξει, πρέπει να σκεφτείτε αυτό. Είναι δεν μπορεί ο κατώτερος μισθός να πάει από 750 σε 1500. Όχι, όχι. Αλλά τουλάχιστον λοιπόν, ως πολιτική στόχευση δεν μπορεί να μην έχουμε. Ναι, αλλά καλύτερα τα πράγματα να είναι θεσμοθετημένα, νομοθετημένα παρά να είναι μαύρα. Αυτό. Και κάτω. Αυτό. Συμφωνώ. Αλλά δεν μπορεί να παγιωθεί και να είναι μια μόνιμη κατάσταση. Πρέπει να είναι κάτι το οποίο καλούμαστε και θέλουμε όλοι ως στόχευση να αλλάξει. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο. Έχει σχέση, πολλές φορές αυτά που νομοθετούνται είναι σαν να μην ξέρουμε τι γίνεται στην κοινωνία. Και εξηγούμε. Σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου, το είπε ο κ. Τσουκαλάς πριν. Εδώ πέρα όταν μπήκανε τα δώρα, υπήρχαν περιπτώσεις και οι συνάδελφοί σας τα έδιναν, που περίμενε ο εργοδότης απ' έξω για να τα πάρει πίσω. Αυτό σε συνδυασμό με μια πολύ κακή λειτουργία της επιθεωρήσης εργασίας τα τελευταία χρόνια. Αν υπάρξει. Πραγματικότητα. Ναι. Ανυπαρξία της επιθεωρήσης εργασίας. Δίνει φοβερή ισχύ στον εργοδότη. Και είναι σαν να κρυβόμαστε και να, πίσω από το δάχτυλό μας και να μην ξέρουμε τι γίνεται στην αγορά εργασίας. Και το τρίτο κομμάτι, επειδή μιλήσαμε και πριν με αφορμή τον κύριο Κασελάκη όσον αφορά για την τεχνολογική εξέλιξη, για την τεχνητή νοημοσύνη και για τη ρομποτική, για την αυτοματοποίηση, όλα αυτά που έρχονται. Ξέρετε, όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα η αυξημένη παραγωγή σε λιγότερο χρόνο και με λιγότερο κόπο. Άρα θα μπορεί να έχουμε περισσότερο προϊόν με λιγότερο κόπο. Και στην πραγματικότητα αυτό που συζητάμε είναι αυτή η πραγματικότητα θα πάει όλα στα χέρια των εργοδοτών. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι η κατεύθυνση που δίνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι ότι όχι απλά θα πάει όλοι και ακόμα παραπάνω. Τον έξτρα χρόνο, τον λιγότερο κόπο που απαιτείται για να έχουμε τα ίδια προϊόντα, τις ίδιες υπηρεσίες, θα μείνει τίποτα για τους εργαζομένους, θα έχουν παραπάνω χρόνο. Στη Γερμανία, την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοινώθηκε πιλωτικό πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας με τις ίδιες ώρες και τις ίδιες αμοιβές. Και αντί για αυτό, εδώ ανοίγουμε κερκόπορτες για περισσότερες ώρες εργασίας.
Αυτό είναι εντελώς εκτός των πραγμάτων που έρχονται. Λοιπόν, κύριε Κακλαμάνη, εσείς που ανήκετε και στη λεγόμενη λαϊκή δεξιά, πώς τα βλέπετε όλα αυτά και αν και εσείς βλέπετε... Ακούστε, λίγο πολύ παραδέχτηκαν και οι δύο συνάδελφοι, απλά η ιδεολογική τους τοποθέτηση, είπαν και τα ναι μεν αλλά. Το πρόβλημα που υπάρχει. Δεν το αφισβήτησε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ωραία, άκουσα το ότι νομιμοποιούμε μια κατάσταση. Ωραία, εσείς προτιμάτε να έμενε παράνομη η κατάσταση αυτή. Αυτό προτιμάτε. Εμείς δεν το προτιμάμε. Αυτό το λέμε ξεκάθαρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την απεργία. Κύριε Ξανθόπουλε και κύριε Οικονόμου, εγώ είμαι γιατρός και έχω μία ειδικότητα δύσκολη. Είμαι ακτινοθεραπευτής. Υπήρξα συνδικαλιστής του ιατρικού συνδικαλισμού επί πάρα πολλά χρόνια. Yeah. Κλεγόμουν πρώτος και δεν είχα απεργήσει ποτέ. Φανερά μέσα στο αμφιθέατρο, όταν λαμβανόταν η απόφαση, τους έλεγα, κύριε, εγώ το ακτινοθεραπευτικό τμήμα του Αρετεΐου δεν πρόκειται να το κλείσω. Δεν μπορώ να αφήσω καρκινοπαθείς επί μία εβδομάδα χωρίς να τους κάνω ακτινοβουλίες. Ναι. Τελεία. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ ειδικό θέμα. Ναι, αυτό μπορεί είναι να είναι, αλλά... Αυτό είναι το κύριο... Κοιτάξτε, άκουγα τα ου από κάτω. Τα ου είναι πάντα... Τα ου τα άκουγα, δεν με χειροκρόταγαν που το έλεγα. Ναι. Έτσι. Και όχι μόνο ου και γαλλικά, πολλά να πούμε. Δηλαδή, πρέπει να το... Εντάξει, εκείνο το οποίο με ενοχλεί στο νομοσχέδιο και το λέω είναι το τελευταίο που είπε ο κύριος Ξανθόπουλος, ότι του λέω εγώ το Σαββατοκύριακο που έχω κέντερη, έχω δύο γάμους και σε θέλω, τον κλείνω τον άνθρωπο, ακυρώνονται οι γάμοι γιατί βρέχει ή αυτό. Εκεί αυτό με ενοχλεί. Δεν ακούγεται καθόλου λογικό, όντως. Αυτό με ενοχλεί. Στα άλλα έχω άποψη που την είχα πάντα. Και αυτό είναι η καθαρή εξυπηρέτηση όχι των εργαζομένων, αλλά των. Συμφωνούμε. Αυτό με ενοχλεί και εμένα. Των εργοδοτών. Αλλά στα άλλα είχα ξεκάθαρη την πολιτική τοποθέτηση. Ναι, πάντως η προσωπική σας ιδιότητα και η προσωπική σας στάση δεν έχει σχέση με αυτό που γίνεται στους χώρους εργασίας, κύριε Κακλαμάνη. Εντάξει, καλά. Ο ιατρικός χώρος είναι και ένας διαφορετικός. Δεν είναι εργοστάσιο, το αντιλαμβάνομαι. Φαντάζομαι ότι πω... θα υπήρχε και σε εσάς ένα ποσοστό προσωπικό ασφαλείας. Ξέρετε όμως ότι και πολλές φορές, κύριε Ξανθόπουλε, ξέρετε ότι παίρνονται αποφάσεις εν ονόματι Γενικών Συνελεύσεων των 50 ατόμων. Επίσης, θέλω να, να προσθέσω και κάτι το άλλο. Το θεσμικό πλαίσιο μιλάμε. Αυτό. Αυτό είναι ότι με απεργίες οι οποίες γίνονταν χωρίς σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των εργαζομένων και υπάρχουν αυτές, δεν κάνουμε τα στραβά μάτια, υπάρχουν. Πολλές κλείσαν και επιχειρήσεις, οι οποίες δεν τα αντέξανε. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος για το κομμάτι αυτό. Όταν είναι ψηφίζετε δημοφιλές αυτό που λέω, το ξέρω, ένα, αλλά όταν, δεν πειράζει. Ο κύριε Ξενάκη, επειδή κάνουμε σοβαρή κουβέντα, όταν ψηφίζεται ένας νόμος, βάζει το πλαίσιο λειτουργίας μιας κοινωνίας. Άρα, όταν ψηφιστεί αυτό, θα λειτουργήσουν όλα με βάση αυτό και ουσιαστικά δεν θα υπάρχει απεργία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και η κοινωνία έχει ανάγκη από διεκδικήσεις. Οι εργαζόμενοι ουσιαστικά είναι αφοπλισμένοι. Υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχει αδύλωτη εργασία, υπάρχει ανεργία. Όσοι λοιπόν διεκδικούν αυτό το πράγμα, αυτή τη δυνατότητα, αυτό το θεσμικό πλαίσιο, την περιορίζει ουσιοδός. Και αυτό έχει σημασία και με την ποιότητα της κοινωνίας που θέλουμε να οικοδομήσουμε και με τα αποτελέσματα της διεκδίκησης. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί έχει σημασία. Έχει να πάει και στη Βουλή. Όταν μειώνεται η φωνή των εργαζομένων, είναι κακό γενικώς για την αγορά. Και θα φέρω ως παράδειγμα τα τουριστικά επαγγέλματα. Που δεν υπήρχαν κλαδικές συμβάσεις. Είδατε τι έγινε. Πάρα πολλές άδειες θέσεις εργασίας, διότι η αγορά εργασίας στα τουριστικά επαγγέλματα ήταν εντελώς αρρύθμιστη. Με αποτέλεσμα, επειδή δεν μπορούσαν να εκπροσωπηθούν και να εκφραστούν οι εργαζόμενοι και τα δικαιώματά τους, ουσιαστικά σταμάτησε να υπάρχει αγορά εργασίας. Και γι' αυτό τον λόγο δεν μπορούσαν και οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες να προσφέρουν σοβαρό προϊόν. Και βλέπουμε ότι εκ των υστέρων έρχεται να καλύψει το κενό. Εάν λοιπόν υπήρχε ένας πραγματικός κοινωνικός διάλογος, αυτό το οποίο λέμε, δηλαδή συνδικάτα τα οποία να δουλεύουν, κοινωνικός διάλογος που να δουλεύει μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, θα βλέπατε ότι ορισμένα πράγματα θα τα προλαβαίναμε. Δεν θα ερχόμασταν στη συνέχεια ως πυροσβέστες να σβήνουμε εργασιακές φωτιές. Αυτό λοιπόν έχει σημασία. Οι εργαζόμενοι πρέπει να εκφράζονται και πρέπει να εκφράζονται συλλογικά. Και είναι καλό προφανώς για τους εργαζομένους. Για τη δύναμή τους, για τα δικαιώματά τους, για τους μισθούς τους. Και σχέδιο και τη δύναμη έκφραση. Και με η απεργία είναι ένα κομμάτι. Ναι, αυτού, δεν σου απαγορεύει τη δύναμη έκφραση. Όχι, αλλά
γίνεται πιο δύσκολο, κύριε Κλαμάνη. Και αυτό είναι και ουσία του νομοσχεδίου. Και το λέω γιατί. Διότι όσο αυτό μειώνεται, δηλαδή έχετε δει τι έχει γίνει με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η κυβέρνηση δεν τις προσελεύει, όπως ήταν και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήθελε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ήθελε έναν υπουργό να υπογράφει για το ποιος ήταν ο κατώτατος μισθός. Και βλέπετε τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή με τον πληθωρισμό που έχει εκτιναχθεί και να έχουμε φτωχούς εργαζομένους. Γιατί αυτό που νομοθετείτε σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας πορείας υποβάθμισης και μείωσης των μισθών και λόγω του πληθωρισμού πολλών ετών. Δεν είναι μόνο τώρα. Και αυτή τη στιγμή παγιώνεται αυτή η κατάσταση. Αυτό έχει αιτίες πολιτικές, αλλά έχει και κοινωνικές και συνδικαλιστικές. Γιατί η δύναμη των κοινωνικών εταίρων, όπως λέμε, δεν μετριέται μόνο στη Βουλή, μετριέται και στην ποιότητα του διαλόγου και στη δυναμική επί του πεδίου. Απλά πρέπει πολύ σαφές ότι είναι πολύ, επί του πεδίου, πολύ αυτό σημαντική που λέει ο Σωτήρης, αξία κάποια στιγμή, η φωνή αυτό αδυνατίζει την πραγματική ουσία της στόχευσης ή της πραγματικής διεκδίκησης. Έχει πολύ πραγματική αξία να ακούγεται συντονισμένα και συγκροτημένα η φωνή των εργαζομένων. Όχι μόνο για τους εργαζόμενους, και για την κοινωνία προφανώς, αλλά και για την αγορά και για την οικονομία. Εμείς στον Υπουργό είπαμε τότε που είχε έρθει εδώ, γιατί μας είπε ότι δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις. Εγώ δεν σχολιάζω το μέγεθος ή την ποιότητα των αντιδράσεων. Υπήρχαν και εκφράστηκαν. Και το γεγονός ότι έδειξε λίγο παραπάνω υπεροψία ως Υπουργός, νομίζω δεν βοηθάει. Πάντως η ΓΕΣΕΑ δεν απήγησε, ξαναλέω, και εμένα μου έκανε εντύπωση. Αν είχε τόσο σοβαρά θέματα το νομοσχέδιο μέσα και η ΓΕΣΕΑ, που είναι κατεξοχήν ο ιδιωτικός τομέας, δεν έκανε να μιλήσω για την κινητοποίηση. Να το σημειώσω ότι είναι εντυπωσιακό. Μα κατά κύριο λόγο αφορά το ιδιωτικό τομέα. Αφορά πολύ λιγότερο. Αφορά ένα κομμάτι που είπε ο κύριος Ξανθόπουλος. Νομίζω ότι ορίστου του χρόνου ότι κάποιο άλλο, αλλά ένα πολύ μικρό κομμάτι του δημόσιου τομέα και κυρίως το ιδιωτικό. Εντάξει, είναι και τα ζητήματα αλληλεγγύης, εντάξει, και τα ζητήματα της απεργίας. Ναι, αλλά το να απεργούσε η ΓΕΣΕ και να έκανε αλληλεγγύη αδερφή, το καταλαβαίνω. Όχι, κύριε Κακλαμάνη, κρίνεται η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ. Η ΠΑΣΚΕ και η ΔΑΚΕ. Κρίνονται. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους τρεις σας. Πηγαίνετε στη Βουλή, δύο από εσάς, από ό,τι καταλαβαίνω. Εγώ θα πάω. Μιλάω. Θα μου επιτρέψετε να πάω σπίτι. Στην επόμενη Βουλή, εσείς, κύριε Οικονό, με το καλό. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε τις δικές σας τηλεφωνικές. Στην επόμενη συνάντησή μας με ή χωρίς Κασελάκη. Και πρόεδρος στο ΣΥΡΙΑ. Με βλέπω, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, επιστροφή στις παρεμβάσεις. Πριν πάμε στις δικές σας, να δούμε σε ένα μικρό βίντεο τη δήλωση που σας λέγαμε πριν του κ. Κασελάκη σχετικά με την Κύπρο και το λεκτικό λάθος το οποίο έκανε. Εθνικά θέματα. Είναι απαράδεκτο ο κύριος Μητσοτάκης να μην απαντάει στην πρόκληση Ερντογάν για αναγνώριση του δεύτερου μισού του κρατηδίου, τέλος πάντων, το δικού τους, στην Κύπρο, αντί να απαντάει επί τόπου. Ναι, το διόρθωσε μετά βέβαια, δεν έχουμε το επόμενο κομμάτι. Τον διορθώνει ένας δημοσιογράφος και λέει το ψευδοκράτος και το κάνει ψευδοκράτος. Έπρεπε να το έχουμε και αυτό, δεν το είχαμε, δεν πειράζει, το είπε. Αλλά προφανώς έχει ένα θέμα, ίσως με τα ελληνικά του. Προσοχή. Ίσως με την άγνοια των θεμάτων. Να το πω και αυτό. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Οικονομάκο από το Κολωνάκι. Καλησπέρα, κύριε Οικονομάκο, σας ακούμε. Καλησπέρα, Σωτήρη. Σας ακούμε. Έχω να πω δύο πράγματα. Ναι. Το πρώτο το οποίο έχω να πω είναι ότι απευθύνω συγχαρητήρια προς τον Πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη για την στεναρά στάση την οποία ετήρησε έναντι του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όταν συναντήθηκαν στο τουρκικό σπίτι. Και το δεύτερο το οποίο είχα να πω είναι ότι κάποτε ερώτησα τον αείμνηστο εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή τι γνώμη έχει για τους κομμουνιστές οι οποίοι σήμερα έκαναν απεργία και μου είπε αυτοί βασίλειοι ό,τι λένε το κάνουν. Έτσι μου είπε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στην Αθήνα. Μένουμε στον κύριο Παναγιώτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Κύριε Ξενάκη, δύο θέματα στα γρήγορα. Ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ. Πρώτον, το γεγονός ότι οι 145 βουλευτές που είχε το ΣΥΡΙΖΑ, κανένα δεν ήταν πιο πάνω από τον Τσίπρα, ο οποίος έκανε μια λανθασμένη πολιτική, τοξικά προσωπική. Επιχαρευόταν τα πάντα για την εξουσία. Σημαίνει ότι στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πολύ σαβουρά. Δεύτερον, μου προξενεί αλληλεγγύη εντύπωση το γεγονός ότι τέσσερις βουλευτές, Καραμέρος, Ακρίτα, Μαμουλάκης, Παπάς, ενώ στον πρώτο γύρο είχαν ταχθεί ανοιχτά υπέρ της Αξιόγλου, μόλις είδαν τα πάνω, όχι, έκαναν εσωτερική. Δεν το λέτε σωστά. Οι δύο από τους τέσσερις, η κυρία
Θέλω να πω, ο κύριος Παπάς ήταν ο ίδιος υποψήφιος. Ε, και επίσης ποιον άλλον είπε, ο κύριος Μαμουλάκης ήταν με τον Γιώργο Τσακαλώτο. Ήταν με τον Γιώργο Τσακαλώτο. Οπότε, ναι. Οι πρώτοι δύο, ναι, ισχύει. Ότι από ό,τι μαθαίνω κι εγώ, για κυρία Κρήτα σίγουρα, για τον Γιώργο Καραμέρο αυτό μαθαίνω, δεν έχω μιλήσει μαζί του. Για τους δύο. Εντάξει. Όλοι κρινόμαστε κι εμείς και οι πολιτικοί. Αυτό που σημαίνει, προβλέπουν σε κάποια μελλοντική καρέκλα. Αλλά εγώ προβλέπω, επειδή έχω μεγάλη πολιτική πείρα, προβλέπω ότι Κασελάκης θα πάθει τα χειρότερα του σήμερα. Γιατί τώρα κάνει μια προπαγανδιστική εκστρατεία για να πάρει τον τίτλο, αλλά μετά στη Βουλή πολιτικό λόγο μηδέν. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ο άλλος κύριος Παναγιώτης. Δεν θα είναι στη Βουλή ούτως ή άλλως. Ναι, το ήρθε σήμερα. Ο επόμενος κύριος Παναγιώτης από τον Οροπό αυτή τη φορά. Καλησπέρα σας, σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης είναι ένας άνθρωπος ανώμαλος. Λοιπόν, γεια σας κύριε Παναγιώτη, όχι, γεια σας. Γεια σας, γεια σας και γεια σας. Έχουμε πει ότι εδώ σας δίνεται ο λόγος να λέτε την άποψή σας δημοσίως, ελεύθερα, να την ακούμε, να τη σχολιάζουμε, να απαντάμε κι εμείς, να μας ταχώνετε και εσά και σε εμάς αν έχουμε κάνει κάτι λάθος, αν έχουμε κάνει κάτι λάθος, αλλά με ευπρέπεια και με τρόπο αξιοπρεπή και σοβαρό. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βασίλη από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα σας, κύριε Βασίλη. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας, σας ακούμε. Κοιτάξτε, και εγώ για το φαινόμενο Κασελάκη θα μιλήσω. Πέστε μας. Γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει να ακούμε τι λέει ο καθένας από εμάς, ναι, αλλά θα πρέπει να εξετάζουμε τα έργα του, γιατί κυρίως κρινόμαστε κανονικά από τα έργα. Σωστά. Η αλήθεια είναι δεν προλαβαίνουμε τώρα με τις ταχύτητες που κινούμαστε να εξετάσουμε τα έργα με μεγάλη λεπτομέρεια. Mm-hmm. Αλλά οι δημοσιογράφοι, σε αυτά πάνω που είπε ο κύριος Κασελάκης, θα πρέπει να κάνουν ενδελεχή έλεγχο αν αυτά που έχει πει για τη ζωή του είναι σωστά, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή, είχε πει 14 χρόνων, αναγκάστηκα να μεταναστεύσω στην Αμερική σαν ένας φτωχός Έλληνας. Μα τι πήγε οικογενειακός, μια πλούσια οικογένεια, εδώ μπορεί να μην τα κατάφεραν, αλλά πήγανε πάμφτωχοι και οι τέσσερις οικογένεια και ξεκίνησαν από το μηδέν. Δεν νομίζω. Δηλαδή, ναι, δεν γίνεται και μέσα σε λίγο καιρό δύο μορφωμένοι άνθρωποι γονείς του θα είχαν διασυνδέσει εκεί, ο πατέρας του θα συνέχισε με τα χρώματα. Δεν πήγε δηλαδή σαν μετανάστης 14 χρόνων, κύριε Βασίλη, να σας πω κάτι. Οι γονείς μας, ναι, οι παππούδες μας, να σας πω κάτι. Με μια τσάντα και τίποτα άλλο. Λοιπόν, εγώ επειδή δεν θέλω να νομίζουμε, όπως λέτε και εσείς, να ξέρουμε τι λέμε. Σωστά, δίκιο έχετε. Αυτά όλα θα ψάχνονται, μην νομίζετε. Βλέπετε και ρεπορτάζ που προκύπτουν στη συνέχεια και μαθαίνουμε όλο και καινούργια πράγματα. Είδαμε αυτό το βίντεο, για παράδειγμα, σήμερα. Ό,τι και να λέει αυτό, μπορεί να μην λέει και τίποτα. Για μια θέση που διατύπωσε πριν από μερικά χρόνια. Αυτά όλα εμπειρικά σας λέω, κύριε Βασίλη, για το και ψάχνονται προφανώς και ρεπορτάζ κάνουν συνάδελφοι. Μπορεί να μην κάνουμε εμείς, αλλά κάνουν άλλοι συνάδελφοι. Και στην πορεία θα τα δούμε. Και, και αρχή άντρα δείκνηση, βέβαια, και τον κύριο Κασελάκη θα δούμε αν κερδίσει. Πόσο ακριβώς. Πέρα από το γύρω-γύρω που είναι πραγματικά εντυπωσιακό και το περιεχόμενο. Θα το δούμε και αυτό. Ας μην τον κρίνουμε από και τώρα, όπως λέτε εσείς. Οι πατριώτες μας που πήγαν και στην Αμερική και στην Αυστραλία προκόψανε. Να μην πούμε τώρα. Ναι. Εγώ αλλά ίσως τυπλωθήκαμε από ένα lifestyle. Εντάξει, θα το δούμε, ξέρετε. Ναι. Λένε λοιπόν, ποιος το έλεγε, δεν θυμάμαι, μπορείς να κοροϊδέψεις πολλούς για λίγο χρόνο, λίγους για πολύ χρόνο, αλλά όχι όλους για πάντα. Για όλους μας ισχύει αυτό, προφανώς και για τον κύριο Κασελάκη. Κύριε Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Έτσι δεν είναι? Ποιος το είχε πει αυτό, δεν θυμάμαι. Τσόρτσιλ, αλλά, ο Τσόρτσιλ ήταν. Ένας σοφός άνθρωπος το είχε πει, ο Τσόρτσιλ. Του έχουν χρεώσει Τσόρτσιλ και πολλά που δεν έχει πει, γι' αυτό λέω. Αυτό έχω λοιπόν, διαβάσει. Και εγώ, το θυμήθηκα ότι Τσόρτσιλ ήταν. Πάμε στην κυρία Αθηνά από τη Δάφνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ξενάκη. Καλησπέρα σας, κύριε. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε να ακουστεί η φωνή μου. Σας παρακαλώ στα γρήγορα, ήθελα να θίξω δύο θέματα. Το πρώτο είναι με τον κύριο Κασελάκη, που έχουμε τέλος πάντων βομβαρδιστεί από όλα τα κανάλια. Βαρεθήκαμε να ακούμε και να βλέπουμε όλη αυτή τη διαφήμιση. Μόνο τι ζευγάρι παπούτσια φοράει, δεν ξέρουμε. Θα ήθελα να πω προς τον κύριο Κασελάκη, αντί να πηγαίνει στους πλημμυροπαθείς, να τους χτυπάει στην πλάτη, να δίνει το τηλέφωνό του, να τους λέει ότι συμπαραστέκεται και αν τον χρειαστούν, και αφού θέλει να βγει πρόεδρος της προοδευτικής, όπως λέει η συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ κτλ., ας κάνει μια προοδευτική κίνηση
αλληλεγγύης και πρότασης προς τα υπόλοιπα κόμματα να παραχωρήσουν τις επιχορηγήσεις όλα αυτά τα κόμματα για τουλάχιστον 4 χρόνια, να πάνε στους πλημμυροπαθείς αυτούς τους δύστυχους ανθρώπους που το μόνο που τους έχει απομείνει είναι η αξιοπρέπειά τους, όλα τα άλλα τα έχουν χάσει. Και ειδικά και ο κύριος του ΚΚ που είναι φιλολαϊκός στους αγρότες, που βγαίνει και φωνάζει και λέει διάφορα και τα λοιπά, και στις κινητοποιήσεις που γίνονται, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα. Μάλιστα. Του ΚΚ, τον κύριο... Τον κύριο Κουτσούμπα λέτε, ναι. Τον κύριο Κουτσούμπα, ναι, ναι. Μάλιστα. Δηλαδή ας κάνουμε μια πρόταση, να δούμε τελικά πόσο επικρατεί η υποκρισία και πόσο η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη και το φιλότιμο, για να ξεκαθαρίσουμε και ποια κόμματα τελικά αξίζει να ψηφίζουμε από εδώ και μάλιστα πέρα. Επίσης, ήθελα να πω για τη φοροδιαφυγή. Εχθές είχε πάρει μια κυρία από τη Βιωτία και συμπαραστέκομαι στις απόψεις της, γιατί όντως υπάρχει τρομερή φοροδιαφυγή. Με νυχούδες κομμώτριες που γυρίζουν στα σπίτια με ένα κασελάκι, βγάζουν χρήματα χωρίς να τα δηλώνουν. Είναι όντως στον κοινωνικό τουρισμό δικαιούχοι με επιδόματα κτλ. Εκεί θα πρέπει να γίνει ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα. Δεν πληρώνει κανείς ξυλουργούς, δεν πληρώνει κανείς αλουμινάδες. Βέβαια, φταίμε και εμείς οι πολίτες, έτσι, που ανεχόμαστε όλη αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, μιλάμε τώρα ότι γίνεται πάρτι μεγάλης φοροδιαφυγής. Δεν ξέρω πώς θα χτυπηθούν όλα αυτά. Αλλά ξέρω κυρίες που έχουν αγοράσει σπίτια μόνο και μόνο επειδή πηγαίνουν και φτιάχνουν νύχια στα σπίτια. Το καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό που κυρία συμβαίνει. Κυρία Αθηνά, είναι σοβαρό το θέμα αυτό και εγώ είμαι περίεργος να δω πώς και αν μπορεί να αντιμετωπιστεί, γιατί τα ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Το πρώτο συμβολική κίνηση θα μπορούσε να γίνει, γιατί δεν λύνει το κανένα ουσιαστικό πρόβλημα. Συμβολικά μόνο. Λοιπόν, στην κυρία Κατερίνα από την Αθήνα να πάμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στην παρέα σας. Να είστε και καλά. Και εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τον κύριο Καστελάκη. Και εσείς. Έχουμε καταντήσει την ημέρα να μην μπορούμε να ανοίξουμε κανάλι, γιατί δεν βλέπουμε τίποτα άλλο από τον Καστελάκη. Και αν αυτός ο άνθρωπος γίνει πρόεδρος ή μεθαύριο γίνει και πρωθυπουργός, όταν το πρωί θέλει αυτό το breakfast με τα κουλουράκια, τα διάφορα αυτά, δεν τα ξέρω, κάτι αμερικάνικα που τρώει. Μετά θέλει 2 ώρες γυμναστική, 2 ώρες να ξεκουραστεί, άλλες 2 ώρες με τον σύντροφό του. Τι γελίο πράγμα, πώς κατήντησε η Ελλάδα έτσι. Είμαστε, δηλαδή αυτός ο Τσίπρας μας κατέστρεψε και είναι δάχτυλος του Τσίπρα. Ήθελε να εκδικηθεί τους δικούς του που τον πέταξαν έξω. Δεν έβαλε τον εαυτό του στη θέση να πει ότι εγώ φταίω. Και μας φόρτωσε και τον Καστελάκη, τον φτωχό τον άνθρωπο, με τη μήλα των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ στις πέτσες, με το άλλο 10 εκατομμύρια σήμερα το είδα στην τηλεόραση. Αυτός ο άνθρωπος, ο φτωχός που πήγε να δουλέψει με τον Καστελάκη, να κάνει τον λούστρο στην Αμερική και προόδευσε, ήθελε να κοροϊδέψει τους Έλληνες. Λοιπόν. Αυτός αναλάβει να μιλήσει με τον Ερντογάν, να πάει έξω να μιλήσει. Άλλο που κούνουμε δεν ξέρει. Έχουμε ένα κριτικό με το μπουστάκι και τώρα μας ήρθε και ένας κριτικός. Λοιπόν, με... λοιπόν κυρία Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Όπα, είπαμε. Προσέχουμε τις διατυπώσεις μας και πώς μιλάμε. Τα υπόλοιπα τώρα, εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ με τα περισσότερα που άκουσα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού δεν παρεκτραπήκατε, προς το τέλος το προσπαθήσατε, αλλά νομίζω ότι το σταματήσαμε. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Σάκη από την Αίγινα. Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα Σάκη. Καλησπέρα, κύριε Ξανάκη. Μ' ακούτε? Ναι, για το ισοδύναμο, ε. Ναι, το ισοδύναμο και κάτι άλλο. Είμαι συνταξιούχος και αμαία. Ναι. Θα πάρω τώρα τα βρίσκα Χριστούγεννα το δίδωμα αυτό, γιατί είχα πάρει 300 ευρώ. Τα 250 ευρώ που δόθηκαν, 250 δεν ήταν αυτά το επίδομα πέρσι, νομίζω. 300 είχα πάρει, επειδή ήμουν αμαία. Ναι, νομίζω ότι, δεν ξέρω τι θα γίνει για τα αμαία, αλλά το επίδομα των 250 ευρώ για το Χριστούγεννα αυτά δεν προβλέπεται αυτή που μιλάμε. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Ναι, δεν προβλέπεται. Τώρα, αν θα υπάρχει κάτι έκτακτο, πολύ φοβάμαι ότι λόγω της συγκυρίας της Θεσσαλίας δεν βλέπω να υπάρχει κάτι έκτακτο. Αλλά απλώς τώρα που μιλάμε, κάτι το οποίο να είναι για ανακοίνωση στο κομμάτι αυτό δεν υπάρχει. Ούτε έχουμε ακούσει. Μόνο για το επίδομα προσωπικής διαφοράς, το ΠΑΣ που ξεκίνησε μέχρι τον Οκτώβριο. Αυτά είναι που ξέρουμε, έτσι δεν είναι? Δεν κάνω κανένα λάθος. Okay. Αυτά, κύριε Σάκη. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Συνέχεια. Προλαβαίνουμε να πάμε στον κύριο Βασίλη το Περιστέρι. Καλησπέρα, κύριε Βασίλη. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας, κύριε Τενάκη. Ορίστε. Θέλω να πω δύο πράγματα. Πέστε τα. Πρώτον. Ξεκινάγατε με τους ακροατές, αυτοί που κάνουν τις παρεμβάσεις, 11 η ώρα. Το έχετε πάει 11 και 4. Ναι. Οπότε σε ένα 4 δεν μπορεί να μιλήσει κανένα. Ναι. Από ό,τι βλέπω, οι περισσότεροι που ενδιαφέρει με τον κύριο Κασελάκη, αντί να νοιαστούν για την ακρίβεια,
τα σούπερ μάρκετ και για τα πας που μας κοροϊδεύουν ή το καλάθι του νοικοκυριού και πας έχει 7,5 ευρώ η μπριζόλα, βάζει και καλά στο καλάθι του νοικοκυριού 20 λεπτά διαφορά, είναι για γέλια. Τι να πω, δεν ξέρω δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω, θα βγω από τα ρούχα μου, δεν θα το με ενδιαφέρει εμένα ο Κασερδάκης ποιος είναι η μαμά του και τι νούμερα φοράει, παππούτσι. Τι να πω, δεν ξέρω, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Βλέπετε όμως ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τον κόσμο γενικώς και ασχολείται με το θέμα αυτό. 4-5 ασχολείται. Ναι. Πρέπει να πω ότι εμείς τα θέματα της καθημερινότητας τα βάζουμε κάθε μέρα. Βάλαμε και σήμερα στην εκπομπή θέματα καθημερινότητας. Και θα ξεκίνησες, κύριε. Και θα το κάνουμε και αύριο αυτό και θα το κάνουμε και κάθε μέρα. Δεν τα αφήνουμε πίσω. Προφανώς όταν βγάζει ένα κόμμα αρχηγό την Κυριακή δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτό. Λοιπόν, είναι. Τελειώσαμε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Τα λέμε αύριο στις 10 παρα 10 εδώ παρεμβάσει με δημοσιογραφική παρέα για όλη